Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί μάχημο, δυνατό και ξυπνητό στους εθέρες της πόλεως, στους εθέρες του σύμπαντος. Ανοίγουμε τα αυτιά μας, ανοίγουμε τα μυαλά μας, διευρύνουμε τους οριζοντές μας, τραβάμε δυνατές τζούρες όπως πράττουμε με καφεδάρα και σας υποδεχόμαστε σε μια ακόμη ημέρα. Να καλημερίσω τη σημερινή μου συντροφιά. Δεν αποτελεί έκπληξη. Ήρθες να μας κάνεις παρέα για τελευταία φορά? Τι για τελευταία φορά? Δεν θα ξανάρθω ποτέ. Καλά, όχι ποτέ, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Θα κάνεις κάποιο καιρό να επιστρέψεις. Θα μοιράσεις κάποια εκατομμύρια, φαντάζομαι. Θα μοιράσω κάποια εκατομμύρια, φυσικά. Έτσι. Και θα φύγεις. Θα φύγεις με τα κέρδη. Εγώ δεν εσείς να κερδίζετε. Ναι. Είναι σαν να κερδίζω εγώ. Μαμά, έχουμε την Χριστίνα μας και πάλι κοντά μας σήμερα που δεν κρατιόταν να μην έρθει στην εκπομπή. Ναι, τι. Έβλεπες τον κόσμο έξω να σειραίει συστάσεις και λες τι κάνει τέτοια ώρα ο κόσμος, πρωί-πρωί. Βλέπουν και άλλοι τέτοια ώρα. Δεν είμαστε μόνοι μας. Τι νομίζεις, δεν έχει λόγο ύπαρξη αυτή η εκπομπή. Δεν το ακούς από τις γραμμές που συνοστίζονται στο τηλεφωνικό μας κέντρο καθημερινά για να μας συντροφεύσουν. Υπάρχει κόσμος, υπάρχει παραγωγική τάξη. Δεν είναι η μεσαία, είναι η εργατική τάξη. Μακάρι να υπήρχε μια εκπομπή που θα εξέφραζε ή θα απευθυνόταν μόνο στη μεσαία τάξη. Μπορεί να είμαστε και εμείς αυτή η εκπομπή, γιατί από τη στιγμή που πιάνουμε το 0%, γιατί κάπου τόσο είναι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, να είναι 1-2%. Παραπάνω δεν. Τη διάσαμε. Η πραγματική μεσαία τάξη, δηλαδή εισοδήματα την χρονιά δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Όχι πολλών, αλλά μερικών παραπάνω, και όχι αυτά τα φραγκοδίφραγκα που παίρνουν οι περισσότεροι και συμπληρώνουν με τα βίες, ας πούμε, ένα εισόδημα 10.000 ευρώ τον χρόνο, μαζί με τα δώρα, αν παίρνουν τα δώρα, τώρα σπάνω. Τι να λέμε κι εμείς πρωί-πρωί, κολομημένοι. Εντάξει, φραγκοδίφραγκα, τα λέμε, τα βλέπουμε, γιατί είμαστε και οικονομημένοι, είμαστε μια χαρά στην... Ας είναι καλά το στοίχημα. Ας είναι καλά, δεν θέλεις τίποτα, ας είναι καλά. 2-31-0-2-87-3-8 για από πάντα. Ωπα, τι έγινε, έβαλα το... Ξανά ξεκινάμε, τώρα ξεκινάμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Συμβαίνουν και αυτά στις ζωντανές εκπομπές, 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή στο Facebook μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Τριτούλα σήμερα, μία ημέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία. Βαριά ημέρα. Θλίψη, κοίτα, νομίζω. Κοίτα, αύριο νομίζω είναι αγιασμός. Δεν θα κάνουν κανονικά μάθημα. Πάλι καλά. Πέμπτη, Παρασκευή, άντε πες αυτή η εβδομάδα θα φύγει έτσι, αλλά πώς και να έχει, ξεκινάνε τα σχολεία. Πρέπει να ξυπνήσεις πρωί. Εντάξει, δεν ξυπνάνε και 5 το πρωί. Τι ώρα. Άλλαξαν τα κόσια. Την περσινή σεζόν είχε δρομολογηθεί το να ξεκινάνε τα σχολεία κατά τις 9. Ζωάρα δηλαδή. Τα παιδάκια σκόνταν να πίνουν καφέ, αυτό εκεί, να βλέπουν κανένα παιδικό και να μετά να πηγαίνουν στο σχολείο. Αλλά νομίζω φέτος επιστρέφουμε στην κανονικότητα. 8 και 4, αν δεν κάνω λάθος. 8 και 4, ναι. Μα οπότε... τι ώρα είναι αυτή, δεν είναι πολύ βάναυσο αυτό? Είναι βάναυσο για το παιδάκι, αλλά τι να κάνουμε, τέτοια ώρα πρέπει να ξυπνήσει, γιατί τα ωράρια πρέπει να συμπλέουν και ο λίγον τι με τα ωράρια των γονέων. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Εντάξει, σωστό και αυτό. Να πηγαίνουν και οι γονείς. Πού να πηγαίνουν, πιο αργά. 9 η ώρα, 10. Έτσι, έτσι. Εντωμεταξύ. Και ποιος θα ακούει λόγο επειδή, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Σωστό και αυτό. Θα μου πεις, δεν ξυπνάει και από τις 6, αλλά υπάρχουν παιδάκια που πηγαίνουν σε πιο μακρινά σχολεία, οπότε οι γονείς ξυπνάνε λίγο τι πιο νωρίς. Να σηκώνετε τα παιδιά σας, να κάνουν μια επανάληψη με την εκπομπούλα μας. Τι θα μάθουμε εμείς όλα. Μαθηματικά, γλώσσα-γλώσσα. Μαθηματικά το έχουμε, Λευτέρης, εδώ. Καλά, 9 και μόνο γιατί. 2-1 συν. Γλώσσα δεν την έχουμε εδώ. Γλώσσα για να έχουμε. Γλωσσοκοπάνα έχουμε, όχι απλά γλώσσα. Γεωγραφία δεν έχουμε. Βέβαια. Θρησκευτικά δεν έχουμε, που είναι και το μείζον ζήτημα της. Έχουμε και τον Παφούλια να μας λέει και από τα μέσα τι συμβαίνει στα θρησκευτικά. Το μείζον ζήτημα της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Ποιο μάθημα μας λείπει, τι μας λείπει
Γυμναστική. Γυμναστική, όχι. Τώρα έχουμε και από αυτό Πάσκο Ολυμπητήριο. Δεν είναι αυτό το τυπάω εγώ. Μιλάμε για αθλήματα, για σπορτ. Άρα sports. Είμαστε και μέσα στη γυμναστική. Βρες μου, μουσική, οδική, ηχνογραφία, δεν ξέρω και εγώ τι άλλα μαθήματα. Δεν κάναμε στο σχολείο. Δεν κάνατε, κάναμε εμείς. Αλλά παίζουμε ένα μάθημα που δεν το έχουμε εμείς εδώ. Αρχαία. Φίρδινιγδιν. Ηρίστο εμπαρόδο. Α πούμε κι άλλα. Λατινικά δεν έχουμε. Momentum που λέμε στα αθλητικά. Doom Spiro Spero. Πες μου μάθημα και εγώ θα σου βρω μια πτυχή της εκπομπής η οποία... Εμείς και ο κόσμος. Εμείς και ο κόσμος. Εμείς και ο κόσμος είμαστε καθημερινά εδώ και συζητάμε τα δρόμενα και τα πράγματα. Και αυτό το έτσι, σε προκαλώ. Να σου πω κάτι. Να μου πεις κάτι. Πριν από αυτό. Βλέπω, εγώ γενικά βλέπω πάρα πολύ τηλεόραση. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Είσαι ρεπόρτερ, είσαι στα μάτια μας. Ναι, ναι, ναι. Και γενικά βλέπω, ξέρω εγώ, σύριαλ. Κυρίως αυτό συμβαίνει με τα τουρκικά σύριαλ. Τουρκικά σύριαλ, ναι. Που ξυπνάνε το πρωί, ρε παιδί μου, είναι μέρα έξω. Στην Τουρκία. Ξυπνάνε αργά δηλαδή στην Τουρκία. Για να πάνε τα παιδάκια στο σχολείο. Ξυπνάνε, ρε παιδί μου, και έξω έχει ήλιο. Και ξέρεις, δείχνει ότι μαζεύεται όλη η οικογένεια, σιγά σιγά τρώνε μαζί πρωινό. Και σκέφτομαι, δηλαδή, τι ώρα πάτε σχολείο, τι ώρα πάτε στις δουλειές, ας πούμε, όλοι άνετοι χαλαροί πρωινό. Δεν όλοι πάνε, μαζί. Ποια οικογένεια πάνε, δεν το κάνει αυτό. Πια δεν πάνε. Γιατί και στα ελληνικά τα σύρια, δεν το κάνουν αυτό, δεν τρώνε όλοι μαζί. Ψέματα όλα, στημένα όλα. Στημένα όλα. Εμείς ποτέ, αυτό δεν προλαβαίνεις. Δηλαδή, άμα 8 η ώρα πρέπει να είσαι στο σχολείο, τι ώρα σηκωθείς να φας όλοι μαζί χαλαρά πρωινό. Το κλασικό το άλλο των σύρια που γυρνάει ο άντρας ή γυναίκα αποκαμωμένη από τη δουλειά και μπαίνει μέσα και το πρώτο πράγμα που κάνει να βάλει ένα ποτό. Ποιο το κάνει. Δεν γυρνάει σπίτι να ανοίξει ένα ουίσκι, ούτε καν τα παπούτσια βγάζει. Καλά. Καταρχήν, επίσης, τώρα που έπιασε το θέμα των σύριαλ, σε όλα τα σπίτια μένουν μέσα με τα παπούτσια. Ναι. Τι κατάσταση είναι αυτή, τι βρωμιάριδε είναι αυτή. Και να μπορεί να καθαρίζουν πάρα πολύ συχνά. Εκεί πάλι δεν γίνεται ρεσί με τα παπούτσια να είσαι μέσα, όσο πλούσιο και να είσαι, όσο βιλάρα και να, ζεις, με τα παπούτσια μέσα. Και πάλι θα αναφέρω τα τουρκικά σύριαλ. Ναι, τα τουρκικά βάζουν παντόφλε. Στα σύριαλ που δείχνουν φτωχού μπαίνουν με τι παντόφλε. Ναι, στα σύριαλ που είναι με πλούσιου, στο σπίτι των πλούσιων. Μα είναι και λογικό, δηλαδή φοράνε συνολάκια ωραία ακριβά. Τι να μπουνε με την παντόφλα, με την παντόφλα θα μπουνε, καταρχήν δεν ξεκουράζεσαι. Άμα βγάλει και την ποδάρα, βγάλει και την κάλτσα. Αλλά δεν ταιριάζει να φοράς τώρα την τουαλέτα, την φουστανάρα και κάτω τι να μου φοράς παντόφλα. Αυτό για, αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι όσοι έρχουν χρήματα λίγο παραπάνω ή πολύ παραπάνω δεν ξεκουράζονται ποτέ. Δουλεύουν συνέχεια, κατάλαβε τα ποδαράκια του. Ζουν ένα δράμα. Καλώς βγάζουνε. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα, μας περίμενε μετά τη μακροσκυλή εισαγωγή μας. Μας κάνει ποδαρίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Υπομονετικότατος, καλημέρα, τι κάνουμε. Τι να κάνω, Μπάμπη, η άμμος είναι κρύα. Η άμμος είναι κρύα, αυτά είναι προβλήματα, αυτά είναι προβλήματα. Στην Αγία Άννα... Όχι, μ' αρέσει που είναι κρύα η άμμος τώρα, γιατί άμα ήταν και τώρα ζεστή θα είχα θέμα. Αγία Άννα Ευβίας, το γνωρίζεις το μέρος, Χριστίνα, που είσαι και από τον Νότο. Όχι. Δεν το γνωρίζεις, μάλιστα. Άκουσε, Μπάμπη, τώρα δει σκηνικό. Έχω πάρει ένα μίνι φωτοβολταϊκό. Α, έχω πάρει μίνι, μια και λέγαμε για φορέματα. Τι μίνι? Τρεις μπαταρίες, άκουσε, Μπάμπη. Καλά, ακούω, συγγνώμη. Τρεις μπαταρίες για το λαπιτόπι. Ναι. Και έχω πάρει και ένα JPL, ένα ηχιάκι. Και θα ακούω και το Σένα και το Χριστινάκι. Στην παραλία, τι ωραία. Τι ωραία, τρομάζουμε τα ψάρια. Στην παραλία, δεν έχει σημερώσει καλά-καλά ακόμα. Εν τω μεταξύ χθες οικογενειακός, δηλαδή εγώ, το Γεωργιό, η Καρού, είναι το σκυλάκι, έτσι λέγεται Καρού, το σκυλάκι της κυρίας, και η Φανιντέ, κάναμε μπάνιο. Ξαφνικά είχαμε μια έκρηξη, κάτι στη θάλασσα μέσα. Τι έκρηξη? Τα σκυλάκια τρελαθήκανε, ας πούμε, τι έγινε, κάτι ανακατευτήκανε, έτσι περίεργα πράγματα γίνανε, και είχαμε και ένα ψαρτουφικά δίπλα. Και έρχεται ο ψαρατοφικά και λέει: παιδιά, τι έγινε? Λέω: ακούσαμε ένα θόρυβο, τα σκυλάκια αντιδράσανε περίεργα. Λέει: παιδιά, λέει, εδώ θα έχει σικιό. Εν τω μεταξύ, σικιό με ήττα. Τι είναι αυτό? Ένα ψάρι, και εγώ πρώτη φορά το φάγα χτες. Το έφαγες κιόλας. Μα σικιό. Λέγεται σικιό σε αυτό το ψάρι, γιατί κυκλοφορεί μόνο το βράδυ. Το λιοβασίλεμα έγινε το σκηνικό αυτό. Αυτό κυκλοφορεί μόνο το βράδυ και λέγεται σικιός από τον νίσκιο και τέτοια. Δηλαδή κυκλοφορεί βράδυ, νυχτοπερπατάει σε μέρη που δεν έχει πολύ φως. Αλλιώς, και σε βράχια. Η σκιά των βράχων είναι... Θρίλερ. Θρίλερ. Ψάρι θρίλερ. Ψάρι θρίλερ. Το κοράκι σε ψάρι.
το ψάρι του Φεκά πάει και πιάνει δύο και μας δίνει το ένα, λέει, γιατί με βοηθήσατε με τα σκυλάκια που ακούσανε το θόρυβο, ναι, και βρήκα. Τι θόρυβο κάνει, δεν κατάλαβα. Τι, δεν καταλαβαίνουμε τι μας λες. Άκου να δεις, ο θόρυβος. Άκου να δεις, άκου να δεις, δεν μας λες τίποτα. Άκουγα, ιστορία μας την είπε ο ψάρι του Φεκά, εδώ ο ρεπορτάζ. Ναι. Ο Σικιός έχει, λέει, δύο κάτι σαν πέτρες είναι στο αυτί του, κάτι οτόλυθη, δεν ξέρω πώς μας τα έλεγε. Ναι. Αυτά εκρήγνυνται και κάνουν ένα θόρυβο, υπόκοφο με τη θάλασσα. Ναι. Και το ακούσανε τα σκυλάκια τώρα, γιατί κολυμπούσαμε όλοι τα μαζί. Τα ακούσανε, ναι, μάλιστα. Και, γιατί, εντάξει, έχουν οξυτάτη ακόμη, έτσι, καλά η φάνη. Ακούει η σφουργή του σε χιλιόμετρο. Μάλιστα, ωραίος ο Σικιός τώρα, τελείωνε. Πάνω, θυμός, το φάγαμε σε αλουμινόχαρτο, σε αλουμινόχαρτο, μπάμπι, το ψήσαμε. Πολύ ωραίο, να το δοκιμάσεις και εσύ αν το πετύχεις το φαινά. Πού να το πετύχω. Και ψαράδικο, εκεί στο ψαροτούφεκο. Κάλε παρέα με ψαροτούφεκάδες. Δεν κάνω παρέα με ψαροτούφεκάδες γενικά. Με ψαράδες, ρε φίλε. Καλά, θα το πετύχω, μωρέ. Όχι, τώρα μας άνοιξε. Θα το πετύχει, δεν μπορεί. Και εγώ έκανα χρόνια για να το πετύχω. Αλλά θα το πετύχει, θα το φάσει και θα αρέσει. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Αυτά τα λίγα από εδώ. Δεν τελείωσα όμως. Θα ξαναπάρει σε λίγο. Με μια φορά. Θα πάρω στις 7 η ώρα, θα δώσω προγνωστικά. Περίμενε. Θα σου πω για Champions League και Europa League την άλλη εβδομάδα που έχει. Μελετήσει εντάξει, από τώρα. Έγινε, φιλιά, τσάω. Τώρα εξηγείτε γιατί είναι τόσο γλυκός, γιατί είναι τόσο πράος, μιλίχιος ο φίλος μας ο Λευτέρης. Αφού είναι με παρέαστη, πώς θα γίνει. Καλμάρι, όταν έχει όμορφη συντροφιά και απολαμβάνουν τα κύματα της θάλασσας, απολαμβάνουν την, ψαράκια. Τα ψαράκια τους, το έτσι. Με τα σκυλάκια τους, πώς θα γίνει. Βαλίτσα, θα μιλήσει για αθλητικά και για πεζότητες και για κοινότητες. Και όμως είπε θα πάρει να προγνωστικά. Κάτσε εκεί πέρα με την παρέα. Εντάξει, με την παρέα μελετάνε, μην νομίζεις. Με την παρέα, με την παρέα. Σικιός λέει αλλιώς Παντελής λέγεται το ψάρι. Έχει γενικά πολύ ωραία τα ελληνικά ψάρια, τα βλέπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν ωραίες ονομασίες τώρα εδώ. Όπως έλεγε και ο φίλος μας ο Ρίγας, ο stand-up comedia, υπάρχει ψάρι λίτσα. Δεν ξέρω να το έχω ξαναπεί. Λέει λίτσα, λέει κομμότρια, λέει της θάλασσας. Είναι δυνατόν. Και άλλα όμορφα Παντελής θα βγάζουν έτσι απλά άγγελος. Έχει ψάρι άγγελος. Είναι τρελός ο άγγελος. Χριστίνα έχει. Χριστίνα δεν έχει. Δεν ξέρω. Μπορεί και να έχει. Θα το ψάξουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα, δεν μας περίμενε φυσικά, καλημέρα. Καλημέρα και εδώ, μηδενιστοπηλίκων 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετ μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Ο φίλος μας ο Φούρνας λέει και τα κούνια λέει πάντα φοράνε οι γυναίκες στα σύριαλ. Όλη μέρα λέει με τα τακούνια, πώς αντέχουνε. Εδώ να δείτε πραγματικά τι. Γιατί στην πραγματική ζωή δεν φοράνε οι γυναίκες τα τακούνια, πάνε μέχρι και μέσα στο σπίτι, τους. Και μέσα στο σπίτι, όχι, και μέσα στο σπίτι. Κυκλοφορεί με την τακουνάρα, τη δωδεκάποντη. Όχι. Μια τέτοια τακουνάρα ήθελε χθες και η Εθνική Ελλάδος μια δωδεκάποντη για να καταφέρει να περάσει, να ξεπεράσει το εμπόδιο και να είναι η ομάδα που θα έπαιρνε την πρόκριση. Εν τέλει δεν τα κατάφερε, δεν τα κατάφερε στους 8. Πώς το έδεσα τώρα. Γύρισμα ήταν αυτό. Καλά, σε μιλάει, γύρι, σπουδαγμένος. Καλύτερα για το πεταχτάρι του Πρίντεζη. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να. Να καλημερίσω και την Χριστίνα, να μην καλημερίσω και τον κόσμο. Σ' ακούσαμε και στην επανάληψη, σ' ακούμε όμως και live αυτή τη στιγμή στην εκπομπή μας. Ναι, και στην πού, με το Χρύσανθο. Με το Χρύσανθο. Αλλά με το Χρύσανθο και με τον Νίκο τα λέμε συνέχεια. Ναι, αλλά δεν είχαν όρεξη να μιλήσουν για μπάσκετ πολύ πολύ, τους άκουγα. Τι να πω να φτιάξω. Τι να πω, ξέρουν από μπάσκετ τώρα οι Αριανοί. Άσε τώρα. Τους σκέπασα όλους. Έτσι, σαν τα μακριά χέρια του Αντετοκούμπο τους σκέπιασες όλους. Άμα συγκρινθώ τώρα εγώ με τον Αντετοκούμπο, η Ιεροσιλία είναι. Ιεροσιλία, μάλιστα. Γιατί εγώ γνωρίζω μπάσκετ, ενώ ο συγκεκριμένος. Δεν γνωρίζει. Για πινκ πονκ είναι μόνο. Πινκ πονκ, μάλιστα. Βάζει την κεφάλα κάτω και όποιον πάρει ο χάρος. Όποιον πάρει ο χάρος, έτσι παίζει. Βλέπεις, φίλε, είπαμε καλός παίκτης είσαι, αλλά βλέπει και λίγο. Βάλει και το μυαλό λίγο να δουλέψει. Δες λίγο το κεφάλι κάτω και άιντε, άμα βρει δηλαδή ντουβάρι, θα πει στο ντουβάρι πάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, πράγματι στα σύριαλ έτσι γίνεται, Μπάμπη. Γιατί μου αρέσουν πολύ τα σύριαλ και βλέπω και τα παλιά σύριαλ πριν από μερικά χρόνια. Ποιο σύριαλ σ' αρέσει περισσότερο? Το σύριαλ που μου αρέσει πιο πολύ είναι, όχι βέβαια ένα, αλλά είναι κανένα δυο. Ας πούμε τα μυστικά της ΕΔΕ μου αρέσαν πάρα πολύ. Παλιά δεν είναι αυτά, παλιά είναι. Τι
παλιά, πριν από μερικά χρόνια. Εντάξει, ήταν. Παλιό είναι τώρα, ξέρω εγώ. Είναι πιο καινούριο από το Κωνσταντίνου και Ελένα. Εντάξει. πάλι. Όχι, όχι. Σ' αρέσουν τα λίγο... Σύρια, δηλαδή η Ελένα Κρήτα. Η Ελένα Κρήτα, το γράφει τα μυστικά τη ΕΔΕΜ, νομίζω, με τον. Τον... Ναι, η Ελένα Κρήτα με κάποιον, με τον Κυρίτσι, νομίζω. Κυρίτσι, ναι, βεβαίω, βεβαίω. Ο οποίο έπαιζε και στο Σύρια, είχε ρόλο στο Σύρια. Κι εγώ, άμα έγραφα ένα Σύρια, θα βάζω τον εαυτό μου να παίξει κοροϊδό, ή μα βάλω του άλλου. Να δώσει και σε μένα. Υπήρχαν πολύ καλοί ηθοποιοί όπω ο Παναγιώτη Πετράκη, όπω η Φέη Ξυλά. Και πιο σύγχρονα και πιο έτσι καινούργια, ας πούμε, τα μυστικά τη ζωή της Άλλης. Πολύ καλό. Της Άλλης, μάλιστα. Την Οικονομάκου, έτσι. Ναι, εγώ δυστυχώς δεν βλέπω ελληνικά σύριαλ, πλην τα σύριαλ της Ελευθερίας Καραδήμου, τα οποία τα βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Και έχω πρωταγωνιστής. Έχω κάνει κι εγώ ένα ρόλο, έχω παίξει. Ψάξε με να με βρεις. Το σύνδρομο της αράχνης, αλλά στο ίντερνετ. Το σύμπλεγμα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Μάλιστα. Λοιπόν. Τα θετικά λοιπόν, Μπάμπη, του αποκλεισμού. Τα θετικά. Είναι ότι κατάλαβε και ο κύριος Κουρτόπουλος ότι πρέπει να αποχωρήσει. Καλά, δεν γινόταν, αφού είναι αποτυχία ο αποκλεισμός. Όπως και να ήρθε αυτός, είναι αποτυχία ο αποκλεισμός από τους. Δημιουργήθηκαν αρκετές προσδοκίες για αυτή την ομάδα. Μιλούσαν για μετάλλιο. Ήμασταν και στα φαβορή, τέταρτο, τρίτο φαβορή, ούτως ή άλλως και από τις στοιχηματικές. Και τον αποκλείεσαι. Από τις 8 είναι αποτυχία. Άρα... Και εγώ το πίστευα αυτό ότι θα ήταν μέσα στα μετάλλια. Αλλά μας διέψευσε η Εθνική Ελλάδος. Δεν ξέρω, η ατυχής. Δηλαδή πήρε κάποιους παίκτες τους οποίους δεν έπρεπε να πάρει. Δεν κατάλαβα γιατί πήρε τον Βασιλόπουλο, παράδειγμα. Ναι, θα... τώρα υπάρχουν... Τον Μάντζαρη τον πήρε, τον ξαναέδιωξε, τον ξαναπήρε. Δεν είχε και λίγο... πολλές επιλογές, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, άντε βαριά, να μπορούσε να πάρει, ας πούμε, δεν ξέρω, ο Ντούσαν Σάκοτα. Νομίζω ότι είναι ελληνική υπηκότητα. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί, γιατί είναι και ο Σάκοτα, ναι, ναι. Σάκ, δεν ξέρω αν, καλός... ναι, δεν ξέρω αν έχει παίξει, ας πούμε, στις, στις εθνικές. Και ο Βασιλιάδης, και ο Βασιλιάδης νομίζω ότι είχε θέση. Σε αυτήν την εθνική. Εντάξει, τώρα πάντα στον αθλητισμό καλύτερος είναι αυτός που δεν παίζει. Ναι, τώρα με βάση αυτά που. Αλλά αφού βλέπουμε. Ναι, αφού αποκλειστήκαμε από την ομάδα της Νίρμπουργκ, ουσιαστικά πρέπει να πάρει την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία είχε αποκλείσει την Νίρμπουργκ και πήγε στο Final Four. Φαβορή για μένα διαφιλονίκη το είναι οι Αμερικανοί. Νομίζω ότι. Θα πάρουν την πρώτη θέση. Σοβαρεύτηκαν λίγο, παίζουν άμυνα, παίζουν ρεαλιστικό μπάσκετ. Κάποιοι που λένε για Σέρβους, για τέτοιους, λίγοι είναι αυτοί. Δεν νομίζω να απειλήσουν τους Αμερικανούς που άμα παίξουν σοβαρά θα κερδίσουν 20 πόντους. Πιο πολύ τελικό εμένα μου κάνει ότι μπορεί να πάει η Ισπανία παρά η Σερβία. Ούτως ή άλλως οι ΗΠΑ Σερβία θα βρεθούν στα ημιτελικά. Εάν και εφόσον, ναι, ναι, η διασταύρωση οπότε... τους βγάζει εκεί. Από τη στιγμή που οι Σέρβοι ιτήθηκαν την Ισπανία, πήραν τη δεύτερη θέση, οπότε η διακλάβωση τους στέλνουν πάνω στους Αμερικάνους στα ημιτελικά. Θα φύγουν, οι Σέρβοι θα φύγουν από τους Αμερικανούς για πλάκα. Δύο κουβέντες, πάμε μια κουβέντα για τον προπονητή. Νομίζω ότι ακόμα περιμένουμε για τον προπονητή. Την Κυριακή θα είναι ο κύριος Τερζής στον πάγκο. Εάν ο Άρης κερδίσει. Παίζει και το σενάριο να παραμείνει και ο Τερζής. Έτσι, πώς λέγεται, ουδέν μονιμότερο το προσωρινό. Σωστό, σωστό. Εντάξει, είναι μια λογική εξέλιξη τουλάχιστον ότι δεν ξέρω αν θα πάει ξανά ο Άρης με καινούριο προπονητή στην Τούμπα. Δηλαδή να κάνεις τώρα ντεμπούτο σε ένα τόσο σπουδαίο παιχνίδι από την άλλη. Αυτό δίνει και ένα άλοθη στην ομάδα. Ότι είχαμε ένα, ακόμα και σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ότι. Καινούργιος προπονητής στον πάγκο δεν τρέχει και τίποτα. Από την άλλη, αν πάρει το θετικό, θα το πιστωθεί ο καινούργιος προπονητής, αλλαγή ψυχολογίας. Οπότε, ίσως και να είναι και λίγο win-win situation η συγκεκριμένη συνθήκη. Θα το δούμε, θα το δούμε. Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό. Πώς δεν υπάρχει. Κερδίσει την Κυριακή ο Άρης με τον Τερζή στον πάγκο να παραμείνει και για μέσα στην Τούμπα. Υπάρχει. Για την Τούμπα τουλάχιστον υπάρχει. Μάλιστα. Έγινε. Καλή συνέχεια. Φιλιά, τσαο. Έτσι εισαγωγικά έδωσε και λίγο το προήμιο τουλάχιστον όσον αφορά το αθλητικό. Χριστίνα, βαρέθηκες, κουράστηκες. Όχι. Το τραγούδι τα λέει αυτά. Αλλά πιάσαμε εδώ τα μπασκετικά. Παρακολουθώ με μεγάλη προσήλωση. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Χαίρετε. Καλημέρα. Τα μπασκετικά τα πιάσατε, αλλά επειδή το μπασκετάκι και γενικά η Εθνική Ελλάδος
είναι επίσημη αγαπημένη όλων μας. Mm-hmm. Θα βγαίνουν διάφοροι ασελείς, τον οποίο η ζωή ξεκινάει, αρχινάει και τελειώνει στο Ρουβά ή στα μυστικά της ΕΔΕΜ και αποκαλείται ότι το κούμπο σκύβει την κεφάλα κάτω και πάει όπου να είναι και όλα αυτά. Παρακαλώ πολύ την ή θα τον παραφέρετε στην τάξη ή θα τον κόβετε. Όχι, ο καθένας έχει την άποψή του. Ναι, αλλά να μειώνεις. Μειώνει, εντάξει, είπε ότι... Να είσαι απαξιωτικός να μειώνει και να βγάζεις άχρηστο τον άνθρωπο που βγήκε έμβητη. Εντάξει, άλλο αυτό, εντάξει, άλλο. Ο καθένας... Είναι κακοπροαίρετο. Ναι, ο καθένας έχει την άποψή του. Κρίνεται από αυτά που λέει και... Ναι, εντάξει, άποψη, αλλά τέλος πάντων. Λίγο... Ναι, πάμε παρακάτω στη δική σου προσέγγιση, ανάλυση. Δεν είχα διάθεση να πω τόσο νωρίς, κάποια τέτοια δηλαδή κάπου θα... Δεν πήρα να μάθω την... Αυτό δηλαδή που πρέπει να καταλάβουμε, γιατί γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε την τάση και την ειδονή να αποδομούμε πράγματα, να αποδομούμε τους καλύτερους. Δηλαδή αυτό είναι... Ιδίως σε μια περίοδο που ευνοείται η αριστεία, εμείς αποδομούμε την αριστεία, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει τώρα, και δεν κάνει να ακούγονται από... Απλά άλλο το FIBA μπάσκετ και άλλο το NBA μπάσκετ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει και... Ναι. Όχι, εννοώ ότι είναι διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετικό το πνεύμα, υπάρχουν και διαφορετικοί κανονισμοί. Μπάσκετ ένα είναι. Mm-hmm. Το μπάσκετ, η εθνικούλα μας είναι μία, μας έχει δώσει απίστευτες χαρές, μας έχει πάει στα ουράνια και θα μας ξαναδώσει άλλες. Έχει να δώσει βέβαια εδώ καμιά δεκαετία χαρά. Ναι. Στα σκέλια μας. Όχι, μιλάμε για... Δεν μιλάμε μόνο για επιτυχίες ή για τίτλους ή για... Μιλάμε για αυτή την αδρεναλίνα. Mm. Φτάσαμε πάλι στον πότο. Εντάξει, mm-hmm. Εκεί που ήμασταν, ξέρω εγώ, ή με τους 17 πόντους που χάσαμε, που mm-hmm. κερδίζαμε την ομάδα κάποιου Άτσα. Mm-hmm. Να σε έκανε άτσα. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι άλλο ότι η Ελλάδα, όλοι λένε ότι απέχει από τις επιτυχίες 10 χρόνια, από τις καλές εμφανίσεις. Ναι. Αυτό είναι απόρρια και του ίδιου του επίπεδου που έχει περιέλθει το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μοιραίο ήταν να οδηγήσουν σε αυτήν την... Ο έμπερος μέσα από όλα αυτά, μοιραία, ναι. Δεν θα προχωράμε. Έμπερο ξέμπερο. Το θέμα είναι ότι όταν βλέπεις, και ιδίως μετά τα περσινά, όχι αποχωρούμε, όχι δεν παίζουμε, όχι δεν κάνουμε, όχι δεν ράνουμε, έρχεται ακόμα πιο δυσίωνα χρόνια για την εθνική. Ναι, γιατί είπαμε, είναι και οι μικρές. Είναι η αποτυχία. Είναι. Πάλι έτσι πως ξεκινήσαμε. Δεν είναι αυτό που είπαμε, όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει. Είναι αυτή η αποδόμηση, όλοι οι μεταχριστό προφήτες που βγαίνουν και λένε ότι φταίει αυτός, φταίει ο άλλος, mm-hmm. εγώ. Είναι απίστευτο. Και να επαναλάβω λίγο, δεν θέλω από την εκπομπούλα. Ναι. Καρδιάζω να ακούγονται, ας πούμε. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα. Ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν, δηλαδή. Μάλιστα. Είναι ωραία. Απαξιωτική. Έγινε. Για να τελειώσω, ναι. Και εγώ να το παίξω, ας πούμε, λίγο ξυπνήσεις. Mm-hmm. Δεν φταίει ο Σκουρτόπουλος. Mm-hmm. Φταίει αυτός που προγραμματίζει τις διακοπές και τις άδειες των ανθρώπων της Ομοσπονδίας και των προπονητών. Ρε παλικάρι μου, Σκουρτόπουλε, πάρ' την άδειά σου την κανονική Αύγουστο και Σεπτέμβριο, καλοκαίρι. Οπότε, αν τον προγραμματίζαν Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μόνοι τους να παίζανε, θα πηγαίνανε. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Μάλιστα, έγινε. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Αυτό που το βάζουμε, το κρίνουν τους ανθρώπους, ας πούμε, πήγανε Αύγουστο να δουλέψουν Σεπτέμβριο. Χάσαν τις διακοπές. Τώρα που πήγαν στην Κίνα. Τώρα που πήγαν στην Κίνα. Δεν δουλέψαν όλο το παιδί, ούτε καλοκαίρι δεν κάνανε. Δεν πήγανε πουθενά. Πού να πας, μωρέ. Δεν προλάβεις. Κάτσε, τι κάνανε όλο το καλοκαίρι. Όπως είπε ο Σκουρτόπουλος, ο προπονητής Εθνικής, σχεδιάσαμε το πλάνο μας με τον Ντόρσεϊ. Ένα παίχτη ο οποίος δεν ήρθε. Ναι. Οπότε από τη στιγμή που δεν ήρθε ένα παίχτη. Πήγε αυτός, το είχε τους δικούς του λόγους. Στην αρχή είπε θα πάω και τελικά. Ναι, μετά εγώ τους είπα και μετά. Αναζητούσε τώρα τα πράγματα με τους παίχτες που αγωνίζονται στο NBA, αναζητούν. Έψαχνε ομάδα στο NBA. Ναι, είναι δύσκολο. Πρέπει να περνάς από trials, πρέπει να πηγαίνεις σε camp, πρέπει να δοκιμάζεις. Είναι μια αγορά εργασίας την οποία πρέπει να κινείσαι. Ας πούμε, από το ένα στο άλλο. Ξέρω, σε κανονίζω ραντεβού, πρέπει να πας. Δεν μπορείς να είσαι δεξιά και αριστερά. Καταλαβαίνεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς την. Καλημέρα. Και τη Χριστίνα, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Εγώ περιμένω κάνω δεκάλεπτο. Ναι, συγγνώμη, πιάσαμε τώρα εδώ τα ποδοσφαιρικά. Δεν προλάβαμε να μιλήσω και μου πει διάλειμμα. Συνεργαζόμενοι. Πόσο χρόνο έχω? Έχεις τρία λεπτά. Τρία λεπτά, καλά, υπολογίζω.
τώρα είμαι έξω στην μπαλκονά και εδώ βλέπω να χαράζει, γιατί ακόμη είναι η χαράζει. Όταν χαράζει, το πρόνοστα. Δεν ξέρω που είναι, ρε συμπάμπη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι άλλη αίσθηση, να νιώθεις έτσι μια ανακούφιση από κάτι που σε βαραίνει. Μας ταξιδεύεις σαν... Αφήνεις κάτι και περνάς σε μια άλλη φάση. Λένα μαντά. Έτσι, διήγημα. Είναι, είναι καταπληκτικές. Δεν καταλαβαίνουμε. Βέβαια, δεν σε καταλαβαίνουμε εμείς. Αλλά είναι καταπληκτική αίσθηση που μας μεταφέρεις. Μας χαλαρώνεις και εμάς. Μας γι' αυτό το λέω. Μας ξεκουράζεις τώρα, σκέψου. Μπορεί να κάνω αυτό να κλαίω τα βράδια. Και μετά βγαίνω στο μπαλκόνι και έχει μια ηρεμία. Βλέπω έξω. Τι βλέπεις από τον μπαλκόνι, θάλασσα, βλέπεις βουνό, βλέπεις. Θάλασσα, τι θα βλέπεις, τα βουνό. Το λιμανάκι της καρδιάς. Όχι για φεριμπόρια, γιώτια. Βάρκες να κουνιούνται, γλάρους να πετούνε. Μια χαρά. Θέλω να πω για κάτι άλλο. Βεβαίως. Κακαρέλους να. Ναι. Λέγατε για αγορές από παιχτών και τέτοια. Ναι. Δύο αποσημένα μεγάλα έχω. Ένα να πάω στην Αγγλία και ένα στην Κωνσταντινούπολη. Τα οποία είναι δύο άκρα αντίθετα. Γιατί δύο άκρα, τι θα μου πεις στο διάλογο τη μάνα του ένα. Γιατί βλέπεις την Κωνσταντινούπολη εντελώς. Ξέρεις, έχει μομεθανούς, έχει διάφορα, η Αγγλία μιλάμε, η μαλώνω και όλη τη στιγμή. Μαλώνω όλη την ώρα. Εντάξει, έχει πολλούς. Έχουν εντελώς αντίθετη φάση αυτές οι δύο χώρες. Μα και ο ένας ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο άλλος δεν θα μπει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε κάπου θα αρχίζουν να συμπλέουν. Θέλω να σε πω, εσύ μετακομίσεις, από Αγγλία τα μάζεψες όλα. Από πού να μετακομίσω? Από Αγγλία. Αγγλία. Ήσουν, εγώ κατάλαβα. Ναι. Τα μάζεψα, μωρέ. Πήρα κάτι λίρες που είχα. Κάτι βιβλιοθήκη ή κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν τα πει. Books. Και ναι, ναι. Εδώ θα μείνεις μόνο εδώ. Μόνιμα εδώ. Μόνιμα. Επιστρέφω. Brexit, γι' αυτό με διώξανε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Κατερίνα μου. Θα σε ρωτήσω κάτι θέλω. Ναι, σάψα. Η Σάμι Φόξ, η Αμάντα Φόξ που ήταν τότε στην εποχή που έγινε το τάσμι, την πέτυχε που θέλει να πήγε στην Αγγλία. Την πέτυχα τη Σαμάνθα. Ξέρει γιατί αναρωτιέμαι, λέω Ζία. Στο Κάμπτεν, όταν κυκλοφορούσα πήγαινα μια βόλτα, την πέτυχα τη Σαμάνθα. Χαλό Σαμάνθα, χαλό Μπάμπη. Δεν ζει και ζει, εννοείται. Αυτή μα οδηγεί. Που την ακούγαμε ήμουν σε πόσο χρόνο, 13, 12. Ναι, μια χαρά είναι η Σαμάνθα. Βέβαια, εννοείται. Άντε, φιλιά. Θα προσπαθήσω. Κοίταξε, θα την πω να έρθουμε καμιά Θάσο. Καμιά φορά με τη Σαμάνθα. Ναι, δεν έρχονται Άγγλοι τώρα εδώ στη Θάσο. Παλιά ερχόσαν το, γι' αυτό το ξέρω. Τονίζανε και πολλά πράγματα πέραν και όλα. Βέβαια, τα πέραν. Βιβλιοθήκες και τις πηγαίνανε. Ναι. Μερικοί λίγοι που και που έτσι. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά. Άντε, τσαο. Ήμουνα στην Αγγλία. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Είχα να ακούσω την εκπομπή 6 εβδομάδες και ήρθαν τα πάνω κάτω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν μπορώ να συμμετέχω. Θα ζητήσω μόνο ένα τραγούδι, να αν μπορέσεις να το βάλεις ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν, να παίξει. Και μετά, αν νιώσω έτοιμος, θα ξαναπάρω τηλέφωνο. Θέλει να πάρεις παιχνίδια στα πόδια σου. Είσαι ακόμη... Ευχαριστώ πολύ. Σύνδρομο στέρησης από Δέσποινα Νικολαίδου. Φιλάκια. Φιλιά. Καλά, πριν 6 εβδομάδες καταλάβαινες. Καταλάβαινε, γιατί είχε μια ροή ο άνθρωπος. Τώρα... τώρα έχει χάσει κάποια επεισόδια. Οι χαρακτήρες έχουν προχωρήσει. Έτσι. Να το touch me, I wanna feel your body. Αυτό ζήτησε. Αυτό δεν ζήτησε, αλλά αυτό είναι η Σαμάνθα που συνάντησε στην Αγγλία και τα είπαμε. Καλό Σαμάνθα, καλό Μπάμπη. Την έχω πει, παιδιά, την ιστορία για τη Σαμάνθα Φόξ. Μια καταπληκτική ιστορία. Όχι, τη συνάντησε. Πέρα από αυτό, ψάξε στο YouTube. Πατήστε Ζαντέ Ντιλίμα. Ζαντέ Ντιλίμα είναι η Ζάκυνθος. Στα ιταλικά, στα λατινικά, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, η Σαμάνθα Φόξ είχε κάνει συνεργασία με έναν... με ένα συγκρότημα από την Κεφαλονιά, νομίζω Ζάκυνθος πρέπει να είναι, η Ζαντέ Ντιλίμα. Και είχαν πάει σε ένα πρωινό του Αντένα με την Πόπη Χατζηδημητρίου. Τότε είχε τελειώσει η Ρούλα Κολομιλά, ήταν η Μενεγάκη έγκυος στο πρώτο της παιδί. Η Πόπη Χατζηδημητρίου ήταν υπηρεσιακός, παρουσιακή παρουσιάστρια. Και έχει εμφανιστεί στο πρωινό η Σαμάνθα Φόξ μαζί με τη Ζαντέ Ντιλίμα, οι οποίοι έχουν πάει, παίζουν κάτι ποπάκια, κάτι τέτοια συνδεσάιτζ και έχουν πάει βαμμένοι σαν black μεταλλάδες το πρωί.
για κανένα λόγο, και είναι η Σαμάθα και χορεύει Touch Me και τέτοια. Ένα πάρα πολύ σουρεαλιστικό βιντεάκι, ωραίες εποχές. Και έρθει και στη Χαλκιδική κάποτε, και έρθει και στην Ελλάδα. Μεγάλη Σαμάθα Fox. Δεν την ξέρεις, το κομμάτι μας το ξέρεις, ε? Ναι, είστε. Πώς μας την είπε την Δεσποινίδα, Δέσποινα Ζουνίδου? Ναι, το ξεχάσαμε. Σύνδρομο στέρησης, μωρέ. Λοιπόν, για να μην έχετε σύνδρομο στέρησης, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Σύνδρομο στέρησης αφιερωμένο στο φίλο μας τον Prodigy. 6 εβδομάδες χωρίς Λόγο Επειδή, ε. Ναι, παιδί μου, ναι. Όχι γιατί ότι έλειπα στην Αγγλία και μάζευα τα τελευταία μου πράγματα για να μετακομίσω στην Ελλάδα, τόσο καιρό έκανα εκπομπή ηχογραφημένες. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, Λίμπερο 107,4, εδώ στο πρωινό μας, τριτούλα σήμερα, 10 του μηνού, δεν είπαμε καν το εορτολόγιο μας, Αποστόλου Κλίμεντος, Αγίων Μινοδόρας και Μητροδόρας. Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου. Χρόνια πολλά στον Κλίμη, στην Κλιμεντίνη, στην Κλιμεντίνα, στην Μινοδόρα, στην Μητροδόρα, στην Πουλχερία, στην Πουλχερίνα, στην Πουλχερίτσα Πουλχερό και στην Πουλχερή. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας σήμερα. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και νό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και Λόγω Επειδή στα ιντερνέμια, στα ιντερνέτια μας. Καλημερίζουμε την Σοφία μας, μας στέλνει Classic Σοφία μας στέλνει τις όμορφες τις καλημέρες. Καλημέρα και στη γραμμούλα. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα. Και έχω παρέα, σήμερα μαζί στην παρέα μου το κάποιο. Καλεσμένος και εγώ. Καλεσμένος. Αυτά, καλεσμένος και στην καλεσμένος στο γάμο μου. Τι δεν καταλαβαίνεις ρε Prodigy. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Ο Κουστό είχε κάνει κάποια, είχε αφήσει κάποια κενά. Δεν είχε ανακαλύψει τα ψαρόσκυλα. Mm-hmm. Είναι αυτά που βοηθούν τους ψαροντουφεκάδες και βγάζουν τα ψάρια. Mm-hmm. Και αν έχεις εσύ τα λεγόμενα ψαρόσκυλα, ο ψαροντουφεκά σε βοηθάει και σε δίνει ένα σίκο. Λοιπόν, θα τα εξηγήσουμε όλα. Mm. Μετά είχαμε μια ευρία ανάλυση για τον μπάσκετ και για τον νέο προπονητή του Άρη, που πρέπει να είναι κάποιος, δεν το θυμάμαι, Τόλης, αυτό θυμάμαι, Βοσκόπουλος, τώρα δεν θυμάμαι πώς το λένε τον άνθρωπο, και να πάει με αυτόν στην Τούμπα. Καλή του όρεξη λοιπόν του Τόλη για το τι θα φάει. Μετά είχαμε μια κέρα συνδρομή από ένα χρονομέτρη που τα πήρε στο κρανίο για αυτά που είπε ο συνοπαδός του. Ρεπορτάζ λοιπόν, εκπομπής. Ναι. Βέβαια, του τα εξηγώ ρε φίλε. Ναι. Και τέλος βήσαμε με τις συνέπειες του Brexit από την Κατερίνα. Τι δεν κατάλαβες δηλαδή τώρα. Θες να σου δώσω προγνωστικά σαν αυτά που δώσα χθες και έφαγα ένα κουβά τελείο. Το έχουμε καλά φτιάξει οι άλλοι. Και πήγα και να το σώσω κιόλας. Να, καλά. Στη διάρκεια, ναι. Και μπήκα ακόμα πιο χοντρά, γιατί εγώ το είχα παίξει και νίκη της Γαλλίας με άντερ και στη διάρκεια το έβαλα και εσύ τι έπαθες, είπες ότι δεν έπαιζε στοίχημα. Άκουσες δεν έπαιζα, άκουσες με την εκπομπή μας. Σε χαλάσαμε καιρό, ναι. Σε χαλάσαμε, άκουσες τη Χριστίνα, λες κονομάει η Χριστίνα, γιατί να μην κονομάω κι εγώ. Ναι ρε Χριστίνα, καλύτερα να παίζω τα δικά σου. Πρέπει να τα πούμε. Έτσι. Λοιπόν, Prodigy, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι άλλο θα επανέλθω. Έγινε, φιλιά. Τσάω, τσάω. Θα κάνει απολογισμό σε κάθε μισάωρο. Ναι. Υπόθηκε. Άλλο ένα μισάωρο του τυπόθηκε, γιατί πού να τα συγκεντρώσεις όλα αυτά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λοιπόν, μετά τα γαστρονομικά, νομίζω ότι ώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Θέλω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Νομίζω είναι απλές και μπορούν να απαντηθούν άνετα. Ποιος μίλησε πρώτος πρωθυπουργός στην Ελλάδα, ήταν και επίτιμος, για την εκμετάλλευση του Αιγαίου? Δεύτερον, ποιος έσπασε το εμπάργκο του πετρελαίου στα Σκόπια, γιατί κάποιοι πηγαίνουν και για τσιγάρα και για τον οδοντίατρο στα Σκόπια και κατά τα άλλα το παίζουν ιστορίες. Μάλιστα. Και τρίτον. Και έχει και τρίτη ερώτηση. Ναι. Τι ψάχνει τώρα. Γιατί υπάρχουν ακροατές που τα γνωρίζουν αυτά. Ναι, βεβαίως. Όλοι μας τα γνωρίζουμε. Ναι. Ποιος είχε πει, Έλληνας πολιτικός, ότι το όνομα των Σκοπίων θα ξεχαστεί σε 10 χρόνια. Ο ίδιος φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Ο πατήρ του... κάποιοι. Εν τω μεταξύ, θέλω να μου πούνε, επειδή αναφέρονται και στον Ελβέλ τακτικά τώρα τελευταία, να μου πούνε. Ποιοι? Επειδή η αδελφή του. Γιατί εμένα την εποχή που η αδελφή του παντρεύτηκε κάποιον, τέλος πάντων από το σόι αυτό, η προγιαγιά μου είχε 7 αδέλφια και η άλλη μου προγιαγιά είχε 9.
Έτυχε τώρα μια αδελφή να παντρευτεί κάποιον από το ΣΟΗ. Η αδελφή, όχι ο ίδιος, η αδελφή. Εσύ, δικιά σου. Και δεν έγινε τίποτα, κοροϊδάρα. Αυτό δεν καταλάβαμε. Μια προγιαγιά του Λευτέρη παντρεύτηκε κάποιον από το ΣΟΗ του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αλλά η κοροϊδάρα ο Λευτέρης. Έμεινε στον Άσο. Κανονικά, ούτε μια θεσούλα δεν πήρε. Γιατί φαντάζομαι όλα τα τριτοταξαδέρφια, ας πούμε, από το ΣΟΗ του Ελευθερίου Βενιζέλου. Κάπου θα βολεύει. Όσο να είναι κάτι της. Εννοείται, μια δουλίτσα. Μπράβο, Λευτέρη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ποιο Λονδίνο, ρε φίλε. Στο περιφερειακό είμαι κολλημένος. Δεν τρελαθούμε τώρα. Δεν τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Παρακαλώ μου. Ξεκινάμε. Ναι. Θα αυτά. Ρε κλεωμένη, ρε κλεωμένη. Αν έπεσε ο Γιαννάκη στον Άρη, θα ήταν τώρα Θεός. Θεός. Άσε πτώση, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά εσύ. Μπράβο στο παλικάρι μου, και Κατερινά και Χριστινάκη. Πήγες να πω παίξει το μυαλό. Μα όχι, μας πήρε το μυαλό. Άλλη μου θέλει να δει και τη Σαμάθα Φόξ, τη Θάσο. Μην χαζέψουμε τώρα. Γιατί όχι ρε παιδιά, εντάξει, σιγά. Γιατί να μην πάει στη Θάσο ή Σαμάθα. Δεν πάει Σαμάθα Φόξ, τη Θάσο, δηλαδή πού να πάει? Στην Μύκονο. Στα Highlands. Όχι, στη Σαμοθράκη έχουν τη Φανή, τη Γανουριά, πώς τη λένε. Δεν ξέρω. Να πάει Σαμάντα Φόξ Σαμοθράκη και να μην έχει καράβι να γυρίσει μετά. Είναι και αυτό. Να πάει στις Βάθρες. Πώς θα πάει με το. Από του πριν, από τα πετρέλαια εκεί πέρα. Με το φέριμποντ, τσουκουτσούκου και να μοτίζει. Άμα το θυμήθηκα, το θυμήθηκα. Τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα, φίλε, την αποδεκάτησαν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή, είχαν βαρεθεί να πληρώνουν αποζημιώσεις σε ατυχήματα που γινόταν χαράματα μεταξύ Καγέν και Fiat Punto. Λοιπόν, αγανάκτησαν, γιατί ήταν μεγάλες αποζημιώσεις που δίνανε από τα χιλιαράκια στα τριχίλιαρα, 3.000 κυβικά αυτοκίνητα. Λοιπόν, και αποφάσισαν να βάλουν ένα τέλος αυτή τη μεσαία τάξη που έβγαινε 6 ώρα τώρα, 6 και 46, που βγαίνανε από τα μπουζούκια όλοι, μπαίναν στο Fiatάκι να πούμε και φεύγανε στα σπίτια τους. Τι εκπομπάρες θα κάναμε πριν από 15-20 χρόνια, το τρίτο ημίχρονο των μπουζουκίων. Αυτεράδικο, φίλε, εκπομπή αυτεράδικο. Εδώ τους έχουμε όλους χωρίς αλκοόλ. Και μεθυσμένος με αλκοόλ τρελόφιζε, ρε. Θα καιγόμαστε. Ο πρώτης ζει. Μια μέρα άμα έλειπε, θα είχανε όλο το κλουτί τέτοιο. Πλάκα κάνει. Τι ώρα. Εδώ πως νυφάλιους τους έχουμε και χαζεύουμε και με λάκια. Σωστό κι αυτό. Δεν χρειάζεται. Είμαστε natural high. Μακριά από όλες τις καταχρήσεις, μακριά από όλες τους εθισμούς. Το λόγο επειδή. Και δεν χρησιμοποιούμε, φίλε, ούτε γαρόμετρο. Έτσι. Για να ξέρουμε. Αποφεύγουμε τα γαρόμετρα, να το ξέρουμε. Δευτέρη, εκεί που είσαι, πρόσεχε τα γαρόμετρα. Έτσι. Με την κρύα άμμο. Αυτό που έχουμε είναι το ταγαρόμετρο. Εδώ. Μάλιο ταγαρόμετρο. Και όμως, φίλε, είναι αισθητή η απουσία του. Είναι αισθητή η απουσία του. Παρά αυτά, άρχισε να έχουμε διαρροές, το ξέρετε. Φούρναρι, φούρναρι, τα ψάκια. Τα ψάκια. Έτσι, έχουμε διαρροές. Μου στέλνει μηνύματα τώρα, μάλλον δουλεύει, πήρε το δός. Με το μεταξύ του το αναγράψεις. Έχουμε διαρροές όμως, ναι. Γιατί ο Πάφη εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τσατσαρού. Παίρνει. Συλλεκτική εκπομπή. Παίρνει. Όχι, χθεσινή, ήταν συλλεκτική. Ήταν συλλεκτική. Πήγε να βαγκώσει και τον Τζατσαρό. Ναι. Αυτό λέει, θα με κεράσει ένα δίπιτο και κοκακόλα σε μπουκάλι. Έβλεπα ένα tweet, ας πούμε, ενός παιδιού που κάτι έγραψε στο Twitter, δεν το γνώριζα, μου το στείλανε, ας πούμε, δεν σε αναφέρουν εσένα. Αν ένας μιλήσει για μένα, μου το στέλνουνε. Και έτσι να χαρώ. Και είναι κάποια παιδιά που προφανώς τώρα συντονίστηκαν με την εκπομπή και ακούγανε, ας πούμε, και λέει ότι δεν θέλουμε να ακούμε άλλες εκπομπές, θα ακούμε μόνο το πρωί τον Πατμανίδη, να απεξαρτηθούμε από τα αθλητικά. Ναι. Παίρνει, λέει, και ο Ζαρούλιας. Ζαρούλιας. Παφούλιας. Εδώ να μας ακούνε, Παφούλιας. Ζαρούλια είναι άλλα πράγματα. Άστο, μακριά. Έχουμε διαρροές. Γιατί παίρνει τώρα σιγά-σιγά, Μπάμπη. Μπάμπη, το νου σου σιγά-σιγά σε κάνουν στην άκρη.
Παίρνει ο Λευτέρης στο τσατσαρό. Παίρνει ο Παπούλια στο τσατσαρό. Είμαστε, εντάξει, είμαστε τσικό εμείς, ακαδημία είμαστε. Παίρνει ο Φωτιάδης στο τσατσαρό. Σιγά σιγά θα φύγουμε όλοι από σένα και θα πηγαίνουμε στο τσατσαρό. Δεν πειράζει, παιδιά, να προοδεύετε, να πηγαίνετε σε άλλες ώρες, να είστε πιο δημιουργικοί. Τώρα το πρωί, να, τι να κάνουμε. Έτσι. Εσύ με την Χριστίνα θα μείνετε. Και να πω στην Κατερίνα να τα πω και σε αποφάσω. Ναι, ναι. Το νου σου. Ξεκίνα τα πιτόγυρα, τα δίπητα. Ξεκίνα να μοιράζει τα δίπητα και σόβε, για να μην το ξαναπώ black διαφήμιση. Έτσι, έτσι ακριβώς. Μπουκάλι. Mm-hmm. Γιατί φίλε θα έχουμε απώλειες, αρχίζουν χάνουνε. Φίλε, τι κάνει πιτόλι βενζίνη στον άλλο να ανέβει εδώ πάνω, έτσι να γλυκάσει να ξανανεμοκατεύει. Γιατί θα έχουμε απώλειες, φίλε, μας φεύγουν, έχουμε διαρροές. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Σε σένα, το μεταξύ, ο Παφούλια ζητάει τυρόπιτα από το τσαρό δίπιτο. Δίπιτο ζήτησε. Εντάξει, άλλο είναι τώρα, 6 ώρα τι να ζητήσει. Σαντουίτς. Μετά 8-10 η ώρα. 8 η ώρα τραβιέται. Άμα έχει ξυπνήσει από τι 5 η ώρα, μια χαρά το τρώω στο σαντουίτς και στι 9 και στι 10. Καλημέρα στη γραμμούλα. Νάτος, παιδιά, ούτε αυτό θα πει να είμαστε μεγάλη ομάδα. Ναι. Τι λέτε για μένα πάλι. Τίποτα βρε, δεν λέμε, άντε και εσύ θα την ψωνίσεις, θα γίνεις και εσύ star. Έχω μπλέξει εδώ. Πού, όπα, τι έχεις μπλέξει, τι. Δεν μπορώ να φύγω. Από πού. Από εδώ για αυτήν, δεν μπορώ. Από πού. Πού είσαι, Κρήτη. Ναι, Κρήτη Χριστίνα μου. Ναι. Κρήτη. Γιατί δεν μπορείς να φύγεις, είναι τόσο ωραία να φανταστώ. Δεν μου αρέσει γιατί ούτε ρούχο δεν έχουν αλλάξει, είναι σκισμένη η φόρμα μου όλη. Η φόρμα που σου πήρε ο Λευτερής. Ναι. Πότε πρόλαβες και την έσκησες, ρε Θεόφοβε. Δεν είναι καλή η φόρμα αυτή. Πού. Ρε Λευτέρη, φτηνιάρη και του πήρες. Λευτέρη, τι φόρμα του πήρες. Και δεν έχω τίποτα σοκ, δεν φοράω τίποτα γράμμα. Ηρέμησε. Όχι, σκισμένη σου είπα. Εντάξει, το καταλάβαμε. Κάτσε εκεί τότε, πού να πας, στην Κρήτη είσαι. Θα πας στα Μάταλα να κάνεις γυμνισμό με τους κήπηδες. Πιο καλύτερα. Όχι, να με δούνε και να πάθουν συγκοπή. Ωπα ρε. Νάτος, αμέσως. Χριστίνα, τι κάνεις. Ένας, δεν θέλει να σε δει να πάθει συγκοπή. Μην πάθω συγκοπή. Δεν πειράζει, δεν θα πάθω. Εντάξει, κάτσε εκεί που είσαι. Εντάξει, έγινε, άντε, γεια. Τον είδα λίγο προβληματισμένο. Λίγο. Τώρα θα ξύπνησε, μωρέ. Δηλαδή ήταν εκτός φόρμας. Στην κυριολεκτία, ρε Λευτέρη κι εσύ. Πάρ' μια καλή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Και στους δύο. Καλημέρα στην αρχή. Τι κάνουμε. Πίνουμε τον καφέ μας. Αυτά είναι. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για εργασία. Όταν γεννήθηκε η Χρύσα και βγήκαμε από το Παπαγεωργίου, το πρώτο τραγούδι που την έβαλα στο αμάξι ήταν τα δερατάκια της Τσέτης. Του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, ναι. Ευθυμιλιάστηκαμε όλοι. Καλό ταξίδι, Λαβρέντη. Προφανώς, ναι. Γενικότερα με το θάνατο πάντα ευθυμιλιάζεσαι. Όχι, ακόμα και τώρα η Χρύσα έγινε 6, ας πούμε. Μπαμπά, πότε θα βάλουμε τα παιδάκια να τα ακούσουμε, τα παιδάκια. Ναι, τα παιδάκια, ναι, χαιρότανε. Και με το Σουλτάνο της Βαβυλωνίας. Εν τω μεταξύ, ακόμα και σε αυτές τις στιγμές, ας πούμε, υπάρχει κόσμος που δεν διστάζει να βγάζει, ας πούμε, τη μαυρίλα της ψυχής του. Στο κάθε τι, ακόμη και σε ένα τέτοιο γεγονός, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει κάποιος άνθρωπος, πήρες, εντάξει ρε παιδί μου, δεν σε έχει πειράξει κιόλας, ας πούμε, ξέρω εγώ, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας ήταν ένας καλλιτέχνης, έβγαζε τα τραγούδια του αυτό. Έβλεπα, ας πούμε, κάτι εμετικά σχόλια του στυλ ότι, α, να, ήταν χοντρός. Αυτό βρήκανε να γράψουνε, οπότε καλά έπαθε σχεδόν. Ας πούμε, αναμενόμενο, οι γιατροί, ας πούμε, των πληκτρολογίων. Φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή πλήρους... Ήταν χοντρός, δεν κατάλαβα. Βγάλανε διάγνωση, βγάλανε πόρισμα. Α, ότι γι' αυτό έπαθε. Για να πούνε, ναι, επειδή ο άνθρωπος ήταν, ας πούμε, μπορεί να έχει κάποια παραπανήσια κιλά και βγάλανε το πόρισμα ότι από αυτό προήρθε ο θάνατός του. Σε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, τόσο μαύρη ψυχή. Άνθρωποι οι οποίοι ταυτόχρονα σχολιάζουν τα πάντα για το πώς θα σωθεί η χώρα, περισπούδαστε για το ένα, για την αριστεία, για το ένα και το άλλο. Και βρήκανε σε αυτή την δύσκολη στιγμή να πούνε αυτό το πράγμα. Συγκλονιστικό. Το λες τώρα, ναι. Και προσπαθώ λίγο να το ξεσπαρέλα, κάνω σκέψεις, ας πούμε, αλλά δεν μπορώ να το συλλάβω. Ο μόνος λόγος που μπορεί να με
που σε πιστεύω, ας πούμε, είναι ότι είμαστε Έλληνες. Αυτό, ρε παιδί. Ναι, ναι. Δηλαδή, βγήκαν να πούνε, μη λες τίποτα, ρε παιδί μου. Μη λες τίποτα. Δηλαδή, μπορούμε μια μέρα να μην πούμε τίποτα. Ας πούμε, ναι. Αν δεν έχουμε να πούμε. Θα καταστρεφόταν ο κόσμος. Καταστρεφόταν και η εκπομπή μας, βέβαια, από την άλλη. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα, ρε Μπάντη. Έχω το συνάδελφό μου απέναντι, που σε ακούει κιόλας πολλές φορές στα μάτια, όταν κατεβαίνει για δουλειά. Ο οποίος, ρε παιδί μου, πίνει τσάι. Ας πούμε, είμαστε σε ένα γραφείο μέσα, έτσι, πίνει τσάι. Και το σχολίασα και λέω, ρε Νίκο, τσάι πίνει. Με λέει, ρε Βαγγέλη, πόπο, λέει, πώς δεν ασχολείσαι, λέει, με τους άλλους καθόλου. Λέω, γιατί μου λέει, πίνει 1,5 μήνα, λέει, τσάι. Και τώρα λέει, μου το είδα. Δεν ασχολήσουμε, λέμε. Τι ασχοληθώ εσύ, Νίκο, το λέω, το τσιμπίνει, α πούμε, εντάξει, τώρα το είδα. Ναι, εντάξει, ναι. Μετά από 1,5 μήνα, οκ. Τι να κάτσω να σου πω. Δηλαδή, είναι αυτό που λέω, καμιά φορά το έχω πει και στον Γιώργο πολλές φορές. Δεν ξέρω ποιος το έχει πει, ότι οι μεγάλοι άνθρωποι ασχολούνται με ιδέες, οι μεσαίοι με τα προβλήματα τους και οι μικροί με τους άλλους. Σωστό, σωστό, πολύ καλό, πολύ σοφό. Απλό και κατανοητό. Ναι. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό πλέον τώρα δεν είχα σκοπό να αναφερθώ, αλλά το. Με την μπάση που. Εγώ το αναφέρθηκα. Ναι, ναι, εσύ αναφέρθηκε. Εγώ το ανέφερα πρώτη μου. Καλό ταξίδι στο Λαβρέτη. Βεβαίως, βεβαίως. Η μουσική σκηνή φτωχότερη. Μάλιστα. Δεν πάμε όμω να χαμογελάμε. Αυτό εντάξει. Το άλλο, σύγμα, ναι. Η ζωή είναι άλλο πράγμα. Η ζωή αυτή. Ήταν ο παδό του Παναθηναϊκού, ο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, ένθερμο. Δηλαδή και γήπεδο και τέτοια. Ναι, ναι. Μπορεί να μην την προέβαλε αυτή την ιδιότητα. Ήταν άνθρωπο. Ήταν. Μουσικός, έτσι, τραγουδοποιός, σε ταξίδευε πολλές φορές με τα τραγούδια του, ποιοτικά τραγούδια, ωραία τραγούδια. Σου είπα, εμένα μια ιδιαίτερη σχέση για τη Χρύσα, όταν βγήκε και την έβαλα τα τερατάκια της έτσι. Αυτό είναι το νόημα της μουσικής, το να τη συνδυάζεις με συγκεκριμένες στιγμές. Αυτό είναι το μεγαλείο. Και είναι η πιο λαϊκή τέχνη, πιο άμεση, πιο προσιτή σε εμάς, γιατί τη συνδυάζουμε με όμορφες στιγμές, ας πούμε, που έχουμε στη ζωή μας. Μάλιστα, να σε καλά. Φιλιά. Καλημέρα μου. Καλημέρα, καλή δουλίτσα. Πάρα πολλά. Τσαου, τσαου, τσαου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπαμπή. Καλημέρα, καλημέρα. Άλλα ήθελα να πω, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση που είχες με το παιδί. Αυτός είναι ο Έλληνας. Αυτός είναι που μας έχει διώξει από δίπλα από... Δηλαδή, εμένα προσωπικά, να μην μιλάω για τους άλλους, που με έχει διώξει από... Ήμουν πάρα πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Ναι. Και είμαι. Και είμαι, εντάξει, να μην λέω ψέματα, είμαι. Αυτό με το τι γίνεται με το γείτονα, το να σχολιάσω εάν ο Μπάμπης είναι αυτός, αν η Χριστίνα είναι εκεί... Και τον λες τον όλον εδώ υπάρχουν βασικά προβλήματα. Γύρω σου δεν τα βλέπεις. Δεν όχι. Τα αισθάνεσαι, δεν τα οσφρίζεσαι. Δεν νιώθεις. Ένα έτσι πολύ... Και ιδίως τώρα έχει αναδειχθεί αυτό το φαινόμενο με τα social media. Παλιά είχαμε μόνο τις γραμμές που θα μιλούσε ο κόσμος. Ναι. Αυτό η διαρκής ας πούμε, έτσι, προσπάθεια και να τοποθετηθείς. Εντάξει, δεν έχουμε την ανάγκη τη γνώμη σου ή τη δικιά μου. Και αυτό το εξυπνακίστικο ότι μπράβο, ξέρω μπράβο. Πίσω, το είχαμε πάντα, ξέρω, έχω κάποιον μέσα. Δηλαδή και αυτός που έγραψε αυτό το πράγμα και κάποιοι άλλοι συμφωνήσαν είχε κάποιο μέσα δηλαδή που ήξερε ότι... Ακόμη και αυτά να ήταν τα αίτια, γιατί τι κερδίζεις με το να το πεις. Ξέρεις τι κύριε Μπάμπη, είναι η κακοψυχία σας έχει φελότητα και φτώχεια. Έχω βαρεθεί, παλιά υπήρχε... Έβλεπες, ξεχώριζε κάτι κακόψυχους που λέγαμε παλιά. Είχαν ένα 10% γοητείας. Δηλαδή μπορεί να τους άκουγες γιατί μπορεί να σου λέγανε κάτι πραγματικά ή έξυπνο ή να σε βάζανε σε έναν άλλο δρόμο αν ήθελες να πάρεις τον πονηρό που λέμε. Ναι. Τώρα είναι τελείως φελότητας. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα. Ναι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, με έπιασες, πιστεύω να με κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή είναι τελείως χαζό. Δηλαδή ευτυχώς σώθηκα, το γύρισα στο χιούμορ. Πήγα να εκνευριστώ εγώ τα τελευταία 5 ποτέ, χρόνια. Ποτέ, εντάξει, δεν παίρνουμε τίποτα σοβαρά. Εγώ σώθηκα εγώ. Εγώ σώθηκα ίσα τώρα, για να με καταλάβεις, τους απολαμβάνω. Εσύ είσαι απολαυστικός, αδερφέ. Πες μας κι άλλα λίγο, είσαι τελείως απολαυστικός εσύ. Δηλαδή, τους έχω και να ξέρεις ότι σαν φιλί το πάθαμε αυτό. Επειδή τι κάνει να ξέρω τι γίνεται παρά έξω, σαν φιλί το πάθαμε αυτό, ξέρεις. Πολύ εικόνα, πολύ χαζαμάρα, το λέω άποψη. Άποψη, πολύ. Ό,τι να είναι, πώς να στο πω, ναι. Αυτό τα ξέρουμε όλα. Πολύ, πολύ φθόνος και ζηλοτυπία ναι. για τον άλλο. Δηλαδή, το έχω πει και αρκετές φορές από την εκπομπή. Φτάσαμε ναι. στο σημείο. Κάποιος δουλεύει, κάποιος έχει δουλειά. Μπορεί να αμείβεται με κάποια λεφτά, όχι παραπάνω, με τα λεφτά που το αναλογούν. Δεν υπάρχουν ποτέ παραπάνω λεφτά για μια δουλειά που κάνεις. Παίρνεις τα λεφτά που σου αναλογούν, αν θεωρούνται καλά.
ή και λιγότερα. Και δεν τολμάει, ας πούμε, άλλος να πει ότι ξέρω εγώ, Φερρυπίνη σήμερα, ημέρα που είναι ελάχιστα, παίρνω 1.000 ευρώ. Ναι. Θα του πούνε, α, βολεμένε και κονομάς και. Τι μιλάς, τι μιλάς. Μπαμπή, είμαι μια φορά σε ένα πάρκινγκ και κατεβαίνω με ένα φίλο και βλέπω ένα ωραίο αυτοκινητάκι που μου άρεσε και ξέρεις, εγώ μιλάω και με άγνωστο. Του λέω, πολύ ωραίο αδερφέ, ας πούμε. Ναι, μου λέει, το πέτυχα έτσι ευκαιρία. Του λέω, μπράβο, εντάξει, το γουστάρω. Του λέω, ο φίλος μου, ξέρεις, πώς του το είπες αυτό και σου άρεσε. Δηλαδή, τι είπα, επειδή είπα κάτι που μου βγήκε μέσα από την ψυχή, είναι κακό. Επειδή είπαμε κάτι για τον άλλον που μου άρεσε. Τι πάνε με τον Ζήλ, το γούσταρα και το χαίρομαι. Και του πάει κιόλας, ρε αδερφέ. Του πάει κιόλας, τι σε πειράζει εσένα. Τέλος πάντων, είναι βαθιά αυτή η συζήτηση. Ναι, βαθιά τώρα, μην το σοβαρεύουμε. Θέλω να καταγγείλω, θέλω να καταγγείλω για να κλείσω και τελικά, γιατί νόμιζα να την γλιτώσει η Χριστίνα. Όλο αυτό που έγινε με τον Μπάφη ήταν σκηνοθεσία. Ο Μπάφη έχει λεφτά και θα καταγγείλω τη Χριστίνα γιατί του έδωσε χθες ακριβές σκορ την Ελλάδα. Αν έχει τη δύναμη η Χριστίνα, να το απαντήσει. Αν έχει τη δύναμη. Τα γκάτσε και ο Μπάφη. Χριστίνα, αυτό που έγινε τώρα με τον Μπάφη, τι θεατρικό στήσατε. Μπάφη έχει τα λεφτά επάνω του και στήσατε τέτοιο θεατρικό. Να απαντήσει, σε παρακαλώ. Να απαντήσει, Χριστίνα. Έχει τα λεφτά επάνω του και μα λέει ότι έχει τρύπια φόρμα. Δεν έχει λεφτά να πάρει φόρμα. Κάσε τώρα. Λε να συμβαίνει κάτι, να στήσατε εκεί τα σκοράκια, τα έτσι. Αμπεράβεντα. Όλα αυτά. Θα παντευτούν μετά από χρόνια. Όταν θα ανοίξουν τα απόκρυφα του Foreign Office. Και ποιος ήταν τα WikiLeaks, τα λόγω επειδή leaks, όταν θα μιλήσει το Βαθύ Λαρίγκη. Και άλλοι πολλοί, το Βαθύ Λαρίγκη, παιδί μου, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά συνετέλεσε στο να φανερωθεί το σκάνδαλο Watergate την δεκαετία του 70, ένας μέσα από τα πολύ στενός συνεργάτης τότε του Ρίτσαρντ Νίξον, μέσα από τον Λευκό Οίκο, ο οποίος μέσα από κρυφές συνομιλίες και. Λεγόταν έτσι. Ήταν το παρατσούκλι που του είχαν αποδώσει δημοσιογράφοι που ανέδειξαν εκεί στη Washington Post τότε το σκάνδαλο Watergate. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, κλασικοί, Ρόμπερτ Ρέφορντ και Αλ Πατσίνο. Και πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Έχει βγει προσφάτως, έχει το 2010, μίλησε και υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ. Ψάξτε το, είναι online, ας πούμε, στα streaming site για το Βαθύ Λαρίγκη. Ας πούμε, μιλάει ο ίδιος και αναφέρει. Να το δείτε και στη φάτσα πώς ήταν. Τέλος πάντων, πού πήγαμε τώρα, που ξεκινήσαμε και πού πήγαμε. Καλημέρα στην γραμμούλα, λίγο πριν το διάλειμμα. Έλα, Μπάμπη, το Big Mouth. Μίλησα με τον Μπάφη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Μπάφη. Δεν του πήρα καλή φόρμα. Αλλά στη λαϊκή που ψάξαμε, τη λαϊκή που ψάξαμε στο νούμερο του, extra, extra, extra large, μόνο δύο είδη είχαμε βρει. Όλη η λαϊκή δεν είχε τέτοιο νούμερο. Σε ποια λαϊκή πήγες? Τη λαϊκή της Αρχιεπισκοπής που με πήγε δίπλα. Δεν πήγε σε Ζεβράφου, κάπου ψηλά, κοντά στην Πανεπιστημιούπολη. Εκείνη η Αρχιεπισκοπή. Εκεί είναι αρχιεπισκοπή, στη Ζωγράφου. Εκεί είναι ένα παράρτημα, τέλος πάντων. Έχει παράρτημα. Μάλιστα, παράρτηματα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, θέλω να ρωτήσω, την Νόβα θα την πάρει τελικά ο Δήμαρχος Πειραιά? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Πάμε παρακάτω. Κάνει πρόταση, έχω ακούσει, θα την πάρει. Ο Δήμαρχος δεν ξέρω. Κύριος Μόραλης δεν νομίζω να ασχολείται με τα τηλεοπτικά. Έγινε, τσάω. Δημαρχός εγώ δεν είμαι για να μου παραπονιέσαι. Καταπληκτική φωνή. Στον Καρπόζηλο να πας. Λάμπησα τον Βόρειο Σέλας. Νίκος Παπάζογλου από την Εγκυδίκηση Γυφτιάς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λάθος, όχι ο Δήμαρχος. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα την πάρει. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και θέλω να μιλάμε, ας πούμε, όπως είναι τα πράγματα. Ναι, ναι, έτσι. Δηλαδή μου θα χρηματοδοτήσει. Τον οποίο τον ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί τώρα το πήρα χαμπάρι. Τόσο βόηδη μου, υποτίθεται σχολιάζουμε και βλέπουμε. Θα κάνει μουσείο αρχαιοτήτων στη Σταυρούπολη. Επιτέλους. Τι να βάλετε στη Σταυρούπολη? Δεν ξέρω. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είπε ότι θα πάρει τα αρχαία από τον σταθμό του Βενιζέλου και θα τα πάει στη Σταυρούπολη. Θα κάνει μουσείο. Ναι. Ελπίζω να μην είναι σαν το βοτανικό της Σταυρούπολης που είναι ανοιχτός πρωί μόνο μέχρι τη μία. Επίσης να σας πληροφορήσω ότι στην Σταυρούπολη Ευκαρπία, στο Δήμο Παύλου Μελάχη βρεθεί προϊστορικός οικισμός στην Ευκαρπία. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι των ελέτρων. Υπάρχει ο προϊστορικός οικισμός. Ναι, όταν οι άλλοι τρώγαν βαλανίδια, εμείς εκεί είχαμε μηχανάκια, παπάκια. Ακόμα βαλανίδια τρώτε. Δεν άλλαξε η παράδοση. Το ιστορικό παρέμεινε. Είναι το. Κάτι φιλές των Αμαζόνια που θα ανακαλύπτουν τυχαία τα αεροπλάνα και τους πυροβολούν και τους πετάνε ακόντια. Έτσι. Έτσι είναι εκεί. Χριστίνα, όχι λεφτά, Μπάμπη. Κοίταξε, τραβάει η Χριστίνα μόλις είπε για το Βαθύ Λαρίγκη.
Ναι. Και κάτι που έχει γίνει τόση ώρα. Ναι, ναι, γι' αυτό τους εξηγημώ στραβά, περίεργα. Σου λέει τι λέει τώρα. Λέω τι λέει τώρα, ναι. Για να πατήσω στο Google, στο ίντερνετ να δω, μην μου βγάλει τίποτα άλλο. Αν έχει πονηρό μυαλό. Άρα έχει πονηρό μυαλό, ρε. Ρε, ρε, Χριστίνα. Μόλις την πάρω για τον Βασίλη Αρίγκη, κατευθείαν εσύ να ξέρει πώς σε χαρακτήρισε. Δηλαδή, δεν έχει ιδέα για τα πολιτικά τεκτενόμενα αυτού του πλανήτη, ας πούμε. Όχι, είναι παλαιά, εντάξει, είναι παλαιά ιστορία αυτή. Εντάξει, λογικό είναι να μην το γνωρίζει, ας πούμε. Άμα σου πω... αλλά πρόσεξε, το πονηρό μυαλό γνωρίζει όμως την άλλη πλευρά του βαθιού λαρικιού. Και παρεξηγήθηκε. Γιατί παρεξηγήθηκε. Δεν τη γνωρίζω, έχω ακούσει. Ήταν μια ταινία. Α, το... ακούσει. Ναι, το Βαθύ Λαρίγκη ήταν ταινία κιόλας. Για το Νίξον και για το Watergate δεν άκουσε. Για το άλλο Βαθύ Λαρίγκη την Τίνα, πώς τη λέγανε. Λίντα Lovelace. Λίντα Lovelace, είχες ακούσει. Άρα, άλλο το ένα. Μου από μέσα, έτσι. Τι επίθεση είναι αυτή τώρα, σε παρακαλώ. ένας φίλος από μέσα σε είπε για το Βαθύ Λαρίγκη την άλλη εκδοχή, έτσι. Μάλιστα, έγινε, σε φιλούμε. Τσαο, 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 τσαο. Όχι παιδί μου τώρα, ναι, το Watergate τώρα και... Σε παρακαλώ, 7 και 4 πρέπει να πάω να κάνουμε μικρό διαφημιστικό. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγο επειδή εδώ στο Λίμπερο 107,4 το Big Mouth που είπε και ο Θεσμός Δευτέρη, Big Mouth Strikes Again. Με, τι, ναι, με αυτό. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με τα παιδάκια που έλεγε και η κόρη του φίλου μας του Βαγγέλη, τα τερατάκια τσέπης. Το λόγο επειδή είναι εδώ κοντά σας τη δεύτερη του ώρα, 7 και 12 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα μπαίνει στην παρεούλα μας. Το 2310287 και 3 οκτάρια κοινωνείτε μαζί μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγο επειδή στα διαδίκτυά μας, στα Facebook μας, μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων. Οι σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά αναμένονται για σήμερα Τρίτη στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και τις θερμές ώρες ημέρας από νοητολικές διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Έβαλα live έκδοση του κομματιού και δεν έχει τα παιδάκια μέσα. Αποτύχαμε μέχρι και σε αυτό ως εκπομπή. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, μια και ξεκίνησε με το μαχαιρίτσα. Να πω ότι πρώτη φορά τον είδα με τους Θερμίτες. Ένας συνευλιακός χώρος που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη ήταν το φεστιβάλ, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Μακεδονία Παλάτη. Το πάρκο των σκύλων, το πάλε ποτέ αυτό, δεν λες? Τώρα λέγεται πάρκο σκύλων. Όχι, ήταν εκεί, δεν ήταν αυτό. Το πάρκο των σκύλων. Ήταν το υποδηλατούπολη, έτσι λέγαμε. Ήταν ακριβώς δίπλα από το Μακεδονία Παλάτη. Ναι, ναι. Συνήθως έκανε την εκδήλωσή του κάποιο... Ναι, έτσι λεγότανε, πάρκο των σκύλων. Και τώρα έτσι δεν το λένε. Και μπορεί και τώρα έτσι να το λένε, ναι. Και θυμάμαι είχε μέσα 40 άτομα και βάλει λίγο τσιντημένο εισιτήριο. Τότε δεν θυμάμαι ποιο κόμμα το έκανε και ήμασταν απ' έξω, ακριβώς πίσω από την εξέδρα και σε μια δόση μαζί της και συγγνώμη μαχαιρίτσας που μας είχε γυρισμένη την πλάτη και λέει αν γίνεται, επειδή είναι 40 μέσα, λέει και 500 απ' έξω, λέει θα γυρίσω να παίζω σε εσάς. Το πρόβλημά του αυτό το εμφανίστηκε πριν αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί στα κανάλια. Πριν 10 χρόνια πρέπει να είχε κάνει μπαλονάκι ο άνθρωπος, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καλό παράδεισο. Να πω ότι για τη φόρμα που πήρε ο Λευτέρης, ότι του έδωσε τη φόρμα του Βάγιου Καραγιάννη, πού να χωρέσει εκεί μέσα, ρε Λευτέρη. Το θυμάστε το Βάγιο Καραγιάννη. Βέβαια, εννοείται. Πού να χωρέσει. Και κάτι που αναφέρθηκε πριν και είναι, ουσιαστικά είναι τραγικό, αλλά δεν το ξέρει ο κόσμος. Πραγματικά είναι τραγικό για τον Βαθύ Λαρίγκη. Ότι έχει κακοποιηθεί και μάλιστα έχει κακοποιηθεί από τον σύζυγό της για να παίξει αυτή την ταινία η πρωταγωνίστρια. Είχε κερδίσει και τη δίκη. Την πρώτη δίκη ξαναπαντρεύτηκε. Την ξαναεκμεταλλεύονταν ο σύζυγός της, την αυτοκτόνησαν μετά από χρόνια και μάλιστα είχε γίνει σκοπός της ζωής της, της αδερφής της να μπορέσει να καθαρίσει, να σκοτώσει τον σύζυγό της, ο οποίος βέβαια επενέβη ο Θεός και πέθανε, έπαθε ανακοπή στον ύπνο του. Είναι και έλεγε μάλιστα ότι όσοι βλέπουν την ταινία αυτή είναι σαν να συμμετέχουν στο βιασμό μου. Μάλιστα.
Να είναι δηλαδή κάπου η ιστορία της είναι τραγική. Ναι, ναι. Ευχαριστώ που δεν την έχω δει. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε. Αυτά. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Επιπαντός, ναι, ήταν μια... Ναι, και είχε κάνει γενικότερα την, εκείνη τη δεκαετία τουλάχιστον και τις μετέπειτα δεκαετίες στον συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε, του, αυτού του είδους του ερωτικού θεάματος, πολλά από τα κορίτσια της πρωταγωνίστης ήταν θύματα κακοποίησης και περνούσαν σε αυτόν τον χώρο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, Batman. Καλώς τον Α. Τι κάνεις, καλημέρα. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Δεν είσαι ο Batman, είσαι ο ηγέτης των εθέρων των Ερζιανών. Έτσι, έτσι. Είσαι ο Μάφετ Άλμπερτ Φράιχερ φον Ριχθόφεν. Είσαι ο κόκκινος βαρόνος. Ποιος είναι αυτός? Δεν είσαι ο κόκκινο βαρόνο? Δεν και το... δεν είσαι και εμένα ζεπελάρο τώρα. Είναι σαν είναι στα 2000 πόδια μέσα, είναι ο Μίχλι. Που όχι ο Μίχλι, η Σαμαρίνα. Ο Μίχλι, φίλε, και είμαι στο κόκκι. Μόνο τα λαμπάκια βλέπω εδώ πέρα, ούτε τις βελόνες. Πάρ' το αλλιώς. Τι να το πάρω αλλιώς τώρα, μιλάω κάτω με την 115, αυτή με δίνουν στίγμα. Ναι, πετάμε εδώ και μία εβδομάδα. Σε πελάρω σε λέω, ναι, θα κάτσω εδώ μέχρι τέλη του χειμώνα. Άλλαξες νόμο. Και μετά θα βγάλω άλλη ρότα, θα βγάλω διεθνές δίπλωμα και θα φύγω με το φλάι στα Μαρίνα κάτω στο Μενάρα. Στο Μενάρα, ποιο είναι το Μενάρα? Στο αεροδρόμιο στο Μαρακές, μίλησα με τον αερολιμενάρχη. Ναι, το Μενάρα, νόμιζα θα φύγεις στην Πάτρα, στο αεροδρόμιο Μινάρα. Όχι, Μενάρα λέγεται, άλλο Μινάρα, άλλο Μενάρα. Μάλιστα. Είστε καλά? Είμαι τέλεια, όταν σ' ακούω. Δεν έχασες τίποτα απολύτως, συνέχισε την πορεία σου. Έτσι, πέτα ψηλά. Ναι, πετάω, σε πελάρω. Χαιρετισμού σε όλου. Τα ρολόγια και οι ανεμόμενοι να δουλεύουν. Και οι Έλληνε θα το δέπελι. Έτσι, φιλιά, κανείς άλλος. Τσάω, τσάω. Έτσι, πετάμε ψηλά. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής. Ζεπελάρουμε. Ναι, τα ρολόγια και οι ανεμόμυλοι μόνο να δουλεύουν. Κανείς άλλος. Τα ρολόγια γιατί? Τα ρολόγια να δουλεύουν να μας δίνουν και την ώρα. Τι ώρα θα πάμε για καφέ, τι ώρα θα παίξουν το αγαπημένο σου σύριαλ. Μέχρι εκεί. Και οι ανεμόμυλοι να μας κάνουν ψωμάκια, να μας λέφουν το αλεύρι μας. Τίποτα άλλο. Κανείς άλλος να δουλεύει. Όλοι εδώ συντονισμένοι στο λόγο, επειδή 2-31-0-287 και 3 οκτάρια FM και ενώ μηνυματά για αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στη σελίδουλα μας στο διαδίκτυο και εκεί συνδιαλλαγόμαστε και επικοινωνούμε. Μέσα σε όλα είχαμε και τον αγώνα της εθνικής μας χθες το πρωί στις 11.30. Η Εθνική Ελλάδος δεν τα κατάφερε. Ναι, μεν νίκησε, αλλά νίκη χωρίς αντίκρισμα. Ήταν με το συν 12, το προσεγγίσαμε δύο φορές, φτάσαμε διαφορά εκεί στους... Το φτάσαμε το 12. Το περάσαμε, αλλά το φτάσαμε. Αλλά δεν τα καταφέραμε, κερδίσαμε τους Τσέχους με 84-77, με παράπονα από τη διαιτησία. Όντως ήταν τραγική όσον αφορά και τα φάουλ που έδωσε, με δύο επιθετικά φάουλ που δεν είναι στο Γιάννη Αντετοκούνμπο και άλλες έτσι φάσεις, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την μέτρια ως κακή παρουσία της χώρας μου, που πλήρωσε βέβαια. Αν είχαμε κερδίσει, θα μου πεις με το αν δεν μπορείς να προχωρήσεις αυτή τη ζωή, αν είχαμε προσέξει λίγο παραπάνω τους Βραζιλιάνους, θα τους είχαμε κερδίσει και τώρα θα μιλούσαμε πολύ αλλιώς. Εδώ και χθες, αν είχαμε προσέξει λίγο περισσότερο, στο πρώτο ημίχρονο φτάσαμε τη διαφορά σε δύο σημεία στους 9 πόντους. Και εν τέλει κλείσαμε το ημίχρονο με μείον ένα. Οπότε πάλι κληθήκαμε να αντιστρέψουμε αυτή τη διαφορά. Η παρουσία του Θανάση Αντετοκούνμπου έδωσε μια σπιρτάδα. Μπήκε μέσα, έπαιξε μόλις 13 λεπτά. Ναι, έβαλε 11 πόντους, τρίποντα, έκλεβε, πανηγύριζε, φώναζε αυτή την ενέργεια. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα για τον προπονητή δεν ξέρω τώρα από συστήματα και τέτοια, αλλά γιατί δεν βάζει το Θανάση. Το Θανάση, τον elevator μέσα. Γιατί λίγο τον έβαλε και έβαλε πόσους πόντους? Γιατί δεν τον έβαλε περισσότερο? Έλειπε αυτή η σπιρτάδα. Αυτό που διέκρινα σε αυτή την εθνική ήταν ένα βάρος να υπάρχει πάνω από τα κεφάλια των παικτών. Αντιλαμβανόταν ναι, ότι η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο φόρτωνε επιπρόσθετες ευθύνες στους παίχτες και δεν τους έβγαινε τίποτα γενικότερα. Σε όλο το τουρνάο ο Νίκα Λάβης δεν ήταν καθόλου καλός, αλλά χθες έκανε ένα μαγικό παιχνίδι. Μετά ίσως από το τόσο κράξιμο που άκουσε και την τόση κριτική, πήρε την ομάδα κανονικά στις πλάτες του. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε όλο το τουρνά ήταν καλός. Νίκ the Greek. Όχι, το όλη η Ελλάδα είναι ο Νίκα Λάβης. Ναι, όλη η Ελλάδα είναι ο Νίκα Λάβης. Όλη η Ελλάδα είναι φαλακρή. Δεν εννοούσα.
επιλογές γενικότερα ήταν λίγο έτσι. Να μου πεις, δεν είχαμε και πάρα πολλές επιλογές. Η απουσία σου τέρα από την αρχή της διοργάνωσης ήταν το βασικό στοιχείο αυτής της εθνικής. Και τα είχαμε πει ότι όλοι θα πέφτουν πάνω στο Γιάννη. Οπότε ο κλήρος πέφτει στους υπολείπους. Πόσο θα τα βάζουνε. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε ο Γιάννης πότε θα ξαναπαίξει με την εθνική μας. Του χρόνου έχουμε βέβαια Ολυμπιακούς αγώνες. Οπότε ίσως αυτό να αποτελέσει ένα κίνητρο βέβαια με το NBA και με τα λοιπά. Δεν ξέρεις, το 2020-2021 ο Γιάννης θα απογράψει νέο συμβόλαιο διάρκειας 6 ή 7 ετών, δεν θυμάμαι, της τάξης των 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα γίνει ο πιο υψηλά αμοιβόμενος στο NBA, είναι πάλι με την ίδια ομάδα, με τους Bucks. Οπότε αντιλαμβάνεται κάποιος ποια θα είναι η προτεραιότητα και πώς η ομάδα θα διαχειριστεί την κατάσταση. Να ρωτήσω κάτι, την εθνική πληρώνονται οι παίχτες? Εντάξει, τώρα μπορεί να παίρνουν κάτι ψηλά, δεν είναι αυτό. Δεν πηγαίνεις στην εθνική για να παίξεις για τα λεπτά. Ναι, παίρνει λεφτά η ομοσπονδία βέβαια με τις επιτυχίες. Τώρα οι παίχτες μπορεί να πάρουν κάποιο πρίμα, αλλά ούτως ή άλλως οι περισσότεροι είναι ψηλά αμοιβόμενοι. Οι παίχτες που παίζουν EuroLeague τώρα, δηλαδή η χώρα μας είχε αυτή τη στιγμή το ρόστερ. Λέμε ναι, μεν το ρόστερ αμάνε και τι και πώς, και 9 παίχτες EuroLeague. Και οι Τσέχοι είχαν Φερρυπίν, 6 παίχτες από την Νίρμπουργκ. Έναν που παίζει στο NBA, αλλά δεν παίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ήταν βατός ο αντίπαλος. Ήταν καλή, ήταν αθλητική, ήταν ομαδική η Τσέχη, αλλά μέχρι εκεί. Δεν χάσαν και καμία βολή. Δεν χάσαν καμία. Αυτό θα πει ψυχραιμία. Εμείς χάσαμε και τις βολές. Εντάξει, θα δούμε. Χάθηκε η ευκαιρία για να δούμε και λίγο παραπάνω μπασκετάκι την χώρα μας. Θα δούμε τους υπολείπους. Τα χθεσινά αποτελέσματα, Γαλλία-Αυστραλία 98-100, η Αυστραλία πάρα πολύ δυνατή. Είπα Βραζιλία 89-73. Τσεχία, Ελλάδα 77-84 και Δομινικανή Δημοκρατία αγώνα κατάταξης με τη Λιθουανία 55-74. Σήμερα μπαίνουμε στην φάση των πρώιμη τελικών. Στις 2 Αργεντινή-Σερβία και στις 4 Ισπανία-Πολωνία. Και η Πολωνία μία από τις εκπλήξεις του φετινού τουρνουά. Βέβαια η Ισπανία σε αυτό το μάτσο είναι το διαφιλονίκη και το φαβόρι. Τώρα το Αργεντινή-Σερβία, οι σκληροτράχυλοι Αργεντινοί μπορεί να βάλουν δύσκολα στους Σέρβοι που δείξαν ότι δεν είναι και τόσο κρατεό φαβόρι από τη στιγμή που ιτήθηκαν από τους Ισπανούς. Ένα παιχνίδι που είχε σημασία καθότι στέλνουν τους Σέρβους σε περίπτωση που προκριθούν πάνω στους Αμερικάνοι στα προημιτελικά. Και αύριο στις 2 είπα Γαλλία και Αυστραλία-Τσεχία. Η Αυστραλία θα βρισκόταν στον δρόμο μας σε περίπτωση που περνούσαμε τους Τσέχους. Τα ημιτελικά θα διεξαχθούν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, και το Σάββατο έχουμε τον μεγάλο τελικό στις 3-3.30 κάπου εκεί. Για το Mundo Basket που είναι μέσα στην ζωή μας, έπεσε και σε μια... κράτησε. 2 εβδομάδες. Πώς να κρατήσει μόνο το μπασκετάκι, δεν είναι και μουντιάλ να κρατάει ένα μήνα. Πάντως έπεσε σε μια πολύ καλή συγκυρία γιατί δεν είχαμε Super League, δεν είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Νομίζω ότι η FIBA ήξερε και το πρόγραμμά της ακριβώς αυτή την ημερομηνία, γνωρίζοντας ότι θα μεσολαβήσει ένα Σαββατοκύριακο με αγώνες εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Euro. Θα έχει διακοπή πρωταθλημάτων και ταυτοχρόνως δεν θα έχει αγώνες για το Champions League και το Europa League για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Στους χθεσινούς αγώνες για τα προκριματικά του Euro 2020 εκεί όπου δεν θα δώσουμε το παρόν, βέβαια εγώ έβγαλα μια προφητεία, ας πούμε. Το 2001 όταν είχε έρθει ο Τόρε Χάγκελ και έκανε ντεμπούτον στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας, ο Τόρε Χάγκελ ήταν αυτός που κατέκτησε το 2004 με τι, τον ξέρεις βέβαια, τον Νότο. Το 2001 στον ντεμπούτο του στον πάγκο, στις 5 ΝΑΤΟ, όπως παίξαμε με την Φιλανδία πάλι 5 ΝΑΤΟ, τώρα το 2019, στον ντεμπούτο του είχαμε τηθεί από τους Φιλανδούς με 5-1 και τότε γράφανε τι είναι αυτό το μαλλιοτάγαρο που φέραμε. Τα ίδια ακουγότανε. Το μαλλιοτάγαρο, το συνταξιούχο, βέβαια ο Τόρε Χάγκελ είχε μια ιστορία. Ναι, ρε, ήθελε να πάρει τα ένσημά του, είχε μια προϊστορία. Είχε κατακτήσει με την Καζεσλάουτεν πρωτάθλημα ανεβάζοντας την από τη Β' Εθνική στην Bundesliga και το πήρε. Είχε, ρε παιδί μου, επιτυχίες παρόλα αυτά. Λέει, ήρθε εδώ στην Ελλάδα, παψωμαριάς, έτσι ο αλλιώς, έφαγε πεντάρα, μάλωσε με το Γιωργάτο, έστειλε το Γιωργάτο. Μετά από 3 χρόνια πήραμε το Euro. Έτσι και τώρα, μετά, το από 19, μετά από 3 χρόνια. Δεν χάσαμε 5-1. Ναι, δεν χάσαμε 1-0. Άρα μετά από 3 χρόνια θα πάρουμε το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ. Ναι, γιατί 25. Γιατί δεν κατάλαβα. Το δίνω εδώ, πρόβλεψη. Μόνο στο λόγο επειδή η προφητεία συγκελάει. Εντάξει, ρε. Για την Eurovision. Για την Eurovision, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Ναι, μαζί είχαν, δεν τα το 2021 δε που έχει Ευρωμπάσκετ, 200 χρόνια ελληνικού κράτους, ετοιμαστείτε για τεράστια. Και Eurovision.
και Eurobasket. Θα τα πάρουμε όλα, όλα τα γιούρα. Έτσι, όλα τα γιούρια. Γιούρια, γιούρια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γιούρια στα παλιούρια. Μη σου πω και τα μάρμαρα. Γιούρια στον καβά με τα κουλούρια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορώ, επειδή θα ξαναρχίσω το τσιγάρο με αυτά που άκουσα το πρωί, θα επανέλθω λίγο στο Σάκη το Ρουβάρ, που είναι μια ολίγια από Σάκης Ρουβάς, Λάμψη. Τι έπαθες τώρα εσύ, τι κόλλημα έφαγες? Δεν γίνεται ρε, δεν γίνεται ρε να γελιοποιείς, να αποδομείς άνθρωπο ο οποίος είναι MVP και ταυτόχρονα Most Improved. Μα δεν χρειάζεται. Ναι, από εδώ να πάρει θέση όμως. Ναι, τι να πάρω θέση, χρειάζεται εγώ να πω για τον Αντετοκούμπο. Είναι δυνατό αυτό? Δεν παίρνει θέση κάθε μέρα για τον Αντετοκούμπο. Δεν παίρνει για τον Αντετοκούμπο και αν έχουμε μιλήσει. Όχι, για τον Πρετάρι. Δεν μπορεί να βγει ο καθένας και να λέει τα δικά του. Δεν γίνεται. Επειδή μαζί της ένα μικρόφωνο και. Εντάξει, τώρα στην Ελλάδα έχουμε. Να βγει ο καθένας τώρα και να λέει το μακρύ και το κοντό. Στην Ελλάδα έχουμε αυτή την τάση γενικότερα να αποδομούμε. Και μετά το Ρουβά και μετά τη Λάμψη και μετά τα μυστικά τη Εβέβρα. Εγώ απλά πρέπει να την ψάξουμε. Λοιπόν, πάει αυτό. Δεύτερον, εγώ το γαρόμετρο, γιατί δεν γουστάρω να πούμε, το πήρα, το οποίο λέγεται και έχει και accuracy, δηλαδή ακρίβεια, 0,1%. Ήδη έκανα το πρώτο κατσικίσιο τυρί, πήρα τα εύσημα, το πέρασα το μάθημα και την επόμενη φορά που θα κατέβω θα σε φέρω να δοκιμάσεις. Μάλιστα. Αχ, αυτά είναι τέτοια του Ζάκη. Επειδή κάτι κολλητά φιλαράκια του Junior ακούνε την εκπομπή σου Μπαλιωδός. Φιλιά, φιλιά. Να βγω να πω την πλακή. Αυτό τώρα που βρήκε η Τούμπα, ρε. Θυμάσαι που βρήκε ένα και. Ναι. Και τη Λούσια και εσένα σου κινητή με τον Τζούλιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό φανατικά και βγαίνει και στο Παοκοράδιο. Βγήκε ακροατή και είπε περίπου κάποιο που σε συστηματική εκπομπή του Παοκοράδιο. Κάποιο που θεδά βγήκε στην εκπομπή ενό άλλου που θεδά, ναι. Ο οποίο πότε φέρνει και μία πουθενού. Αυτό δεν το πέρα. Ναι, ναι. Όχι. Λοιπόν, και έδωσε 4 παιχνίδια 31,6. Αυτό έβγαλε και με ακριβέ τέτοιο που σε ξένη εταιρεία λέει ξεπερνούσε λέει το 37%. Τέλο πάντων. Δεν μα είπε πουθενάδε. Όχι, ρε, όχι, ρε. Άιντε μέσα, σε λέω περίπου. Α, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, σιγά τώρα. Όχι, τόσο πολύ ακούστηκε. Έχει Χριστίνα, μην τα κάνει εδώ τώρα λίμπα. Την κρατάω, με νίκη και με δόντια, πρόσεχε την ναι. Όχι. Είναι τίτλο στην μύθρα, παιδί μου, έτσι, εννοείται. Δηλαδή, όταν οι αντίπαλοι σου σε κατηγορούν, σημαίνει ότι. Θαυμάζουν. Έτσι. Ότι ανεβαίνει και σε φοβούνται. Τι Κώστα Μπράβα, Κώστα Μαρινάδα, πώς τα λένε αυτά είσαι. Έτσι. Έγινε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, φιλιά. Κοίταξε, το πουθενά είναι τίτλος τιμής, γιατί θα είναι μια συνέχεια του ομηρικού έπους. Εκεί είχαμε τον Οδυσσέα, τον πολυμήχανος κανέναν. Ε? Και εγώ θα είμαι ο πουθενάς. Τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες να μην τους... ο φίλος μας ο Καβάφης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καβάφης, τι λέω. Καβάφης το λέει. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, καλημέρα. Μηδέν εδώ στο επιλίκο, καλημέρα. Έλα ρε. Τι έγινε. Τι έγινε, εδώ ρε. Θα βγαίνετε και θα λέτε σοβαρά πράγματα, δεν λέτε βλακίες. Εντάξει. Μα πώς. Να καθείτε πρωί πρωί. Για πες. Εδώ μήνα 15 μέρες για την άλλωση της ομάδας δημοσίου και εσείς ασχολείστε τώρα με... Δεν σε το μάτσις και το κουβά και το μάτσις Κυριακής δεν σε ενδιαφέρει. Αυτό είναι άσο από εδώ στην Αυστραλία. Μάλιστα. Γεια σημειώνε Χριστίνα εδώ. Άσο από εδώ στην Αυστραλία. Ναι. Τι έγινε, Πατμανίδη. Παρακαλώ. Τι έγινε. Βλέπουμε τώρα για το. Εσύ να σε πω κάτι. Το μπάσκετ. Γιατί ξέρεις τώρα βγαίνουν τώρα οι μαυράσουν και μιλάνε για μπάσκετ. Αυτή εδώ στο κοκεμπιλάκι για. Και τη διαφήμιση αυτή θα τη βγάλετε. Δεν το λέτε παλατάκι. Κρατικό της φιλέας. Μάλιστα. Γιατί θα έχουμε άλλα μην πάρω το διευθυντή σου και τον αδυνατήσω. Λοιπόν, επειδή εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω, ναι. Την Κυριακή αναγούλες θα έχουμε. Γιατί αναγούλες? Μόνο Άρης θα κερδίσει. Α, λες, θα χάσει ο Πάουκ στον Ατρόμητο. Σίγουρα. Καλά, κάποτε ο Ατρόμητος, πέρυσι ο Ατρόμητος ήταν αυτό ένα φιλικό το ένα το και το άλλο, παρόλο που ήρθε χει, παρόλο που ήρθε χει, φέτος δεν είναι. Δεν με νοιάζει ρε φίλε, να απαιχτεί το παιχνίδι στα αίσια να τους δω. Α, μάλιστα. Αυτοί μόνοι τους να παίζουν θα χάσουν από εδώ και πέρα. Αφού είναι το χάλι το μαύρο. Χάλι το μαύρο. Ο Άρης προπονητή, ποιο θα έχει? Να μην σε νοιάζει. Εντάξει. Εντάξει, έγινε. Άντε, τσάω, τα λέμε. Τσάω, τσάω. Εντάξει, εγώ δεν θα το μάθω ποτέ. Λοιπόν, Δευτέρα θα βρω ο Άρης στον πάγκο του με τον
Δεν με νοιάζει. Λαλαλαλαλα, θα κλείνω τα αυτιά μου. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Ποιος είναι προπονητής του Άρεος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ η γραμμούλα. Δεν ήταν ανυπόμενη. 2-31-0-283 οκτάρια FM. Και ένα μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Πριν πάμε στο διάλειμμα να ακούσουμε μια φωνούλα ακόμη. Καλημέρα. Μπαμπέ, γρήγορα γιατί έχουμε διάλειμμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δέχτηκα τηλέφωνο να ανακαλέσεις αυτό που είπες, ότι είπες εσύ πρώτος ότι θα πάρουμε τον τελικό μουντιάλ. Πρέπει να το ανακαλέσεις. Ποιος το είπε πρώτος? Ο Πιτ Παπαδάκος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ χοντρό. Δέχομαι πολλές πιέσεις. Μου είπαν να μου δώσεις το τηλέφωνο από την εκπομπή. Λέω εντάξει, το παιδί παρασύρθηκε. Αν είναι εντάξει, συγγνώμη, με κάνει τίποτα μάγια τώρα ο Πιτ, με κάνει κανένα βάτραχο. Πρώτος που το, πρώτο, με το που ήρθε ο Βανσίπ στην Ελλάδα, το είπε πρώτος ο Πιτ Παπαδάκος. Θα πάρουμε το τελικό μουντιάλ. Ο Πιτ Παπαδάκος έχει πει επίσης ότι θα πάρουμε και την πόλη μέσα στο 2019. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ξέρεις ότι μου λείπει, τον έχω χάσει. Πρέπει να βγει να κάνει δηλώσεις. Βγαίνει κάθε τόσο την πρωτοχρονιά. Στα κανάλια όχι, αλλά διαδικτυακώς τοποθετείται. Γράφει τον Καζαμία και εμείς εδώ πάντα το έχουμε θεματάκι τις πρώτες μέρες του χρόνου. Εντάξει, γιατί τον έχω χάσει τώρα και λέω πού είναι αυτό το παιδί, λέω που είχα τι. Και ήταν πολύ χοντρό αυτό που είπες. Πρώτα ο Πίτρο Παπαδάκος, να το ξέρεις αυτό. Έτσι. Εντάξει, μην μπαίνουμε σε χωράφια όλων. Σωστό. Υπάρχει τώρα εδώ. Καλέ φίλε και συνάδελφε Πίτρο Παπαδάκο. Μα συγχωρείς, αλλά έχουμε και τη μελλοντολόγο Χριστίνα τώρα. Τι να κάνουμε, το νέο αίμα πάνω στη μαγεία. Κυρίες και κύριοι, αναδεικνύεται. Είναι η νέα generation. Αναδεικνύεται εδώ από τα Ερτζιανά, από την εκπομπούλα μας. 7 και 32 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε για φινάλε, για ντεμαράζ, για όλα όσα έχει το λόγο επειδή. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Πού επιστρέψαμε, Χριστίνα? Στο κουτσουρεμένο μισαωράκι. Α, πως αρέσει το κουτσουρεμένο, ε. Πάρα πολύ. Θα ήμουν ένα κουτσουράκι τόσο δά μικρούτσικο που τραγουδούσε ο Ανδρέας πριν από πάρα πολλά χρόνια. 7 και 40 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τους έσχατους που προστίθεται στην παρεούλα μας. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και Λόγο Επειδή στα διαδίκτυα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Υπάρχει στοίχημα αυτή τη στιγμή για το ποιος θα αναλάβει τις τύχες της εθνικής μας ομάδας στον πάγκο. Κάπου παίζεται, το έχω δει σε μία δημοσίευση. Για τον μπάσκετ. Εμείς βέβαια δώσαμε εδώ τη δυνατότητα στον κόσμο του Λόγο Επειδή να προτείνει προπονητή. Οι απαντήσεις φυσικά πάρα πολύ είπαν, εννοείται Τάκης Λεμονής. Δεν το συζητάμε. Για το ποιος μπορεί να αναλάβει τις τύχες της ομάδας μας την επόμενη μέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Μα εδώ μας τα κλείσαν όλα. Κάποιοι γράψανε για τον γιατρά του Προμηθέα, ο οποίος είχε αυτοτρολάρει τον εαυτό του. Τον έλεγανε και αυτόν απαξιωτικά, όπως και το Σκουτόπουλο, τα Βρενιάρη και τα αυτά, και είχε κάνει βιντεάκι με να ψήνει στα κάρβουνα και τέτοια. Ναι ρε παιδί μου, σου λέει, με λέτε τα Βρενιάρη. Έτσι με λένε. Θα σας δείξω και εγώ πώς μπορώ να κάνω. Πολλοί προτείνουν τον Κουκολάκη, τον πάλε ποτέ σέντερ της Εθνικής Ελλάδος, ο Γολάκης, τον ξέρεις. Ήταν Κοκολάκης. Ήταν ο προπονητής στην ομάδα μπάσκετ στο σύριαλ της Ελλάδος στα παιδιά. Τι? Ναι, ο κύριος ο πανύψηλος. Τότε τον θέλουμε. Τον θέλουμε. Καλημέρα στη γραμμή. Μας τα έκλεισε και εδώ. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Εκτόρ Ραούλ Κουπέρ, πολλοί προτείνουν ποδοσφαιρικούς προπονητές. Τον Τσιμπόι γράφει ο άλλος. Τώρα αυτά που έπαθε, σκέφτομαι να κάνω κι εγώ ένα post σαν τον Τσιμπόι, να λέω ότι απειλεί τη ζωή μου. Απειλεί τη ζωή μου από το άλλο προφίλ. Επειδή κανείς δεν ασχολείται μαζί μου. Δεν με απειλεί κανένας, με απειλεί το Μπάμπης Μπατμανίδης στο πρώτο το προφίλ. Απειλεί το Μπέ, γιατί συγκεντρώνει περισσότερα φώτα πάνω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα.
και δεν έγινε και καμία ερώτηση στον Πρωθυπουργό για το συμπόι. Ναι, θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε, ρε φίλε. Δηλαδή, του γίνανε τόσες καυτές ερωτήσεις και δεν είπε κανένας κάτι τέτοιο. Να προτείνω κι εγώ, βεβαίως, δεν ξέρω κιόλας, θα ζητήσω και συγγνώμη αν δεν, είναι ζωή, αν δεν υπάρχει στη ζωή, το Λάζαρο Λέσιτς. Όχι, νομίζω ότι ο Λάζαρος Λέσιτς, δεν ξέρω αν... Δεν ξέρω, ναι, γι' αυτό κι εγώ, επειδή δεν ξέρω. Μάλιστα. Ζητήσω συγγνώμη αν... Ναι. Πάντως αν υπάρχει, πιστεύω θα βοηθήσει. Ξέρω. Ταιριάζει με το στυλ της ομάδας. Θα έλεγα και το Λούκαϊτς, τη μεγαλύτερη μπασκετική απάτη που υπήρξε. Όχι, ποτέ. Όχι, ζει και βασιλεύει ο Λάζαρος Λέσιτς. Ναι, τι. Ωραία, εντάξει. Είναι ευκαιρία να αναλάβει. Καλούς μεζέδες έχουμε εδώ στην πατρίδα μας. Μπορεί να έρθει. Και το Λούκαϊτς, αν θυμούνται οι... Ζέλικο Λούκαϊτς, ναι. Ήταν η απάτη που μας φόρτωσε ο Ιφκοβίτς φεύγοντας. Και ήταν το μεγάλο του κόλπο για να βγάλει τον Πανιόνιο στην Ευρωλίγκα και εμείς να πάμε με αυτό το παλτό και να μην κάνουμε τίποτα. Ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με το άθλημα. Ο Ντούσαν Ιφκοβίτς ή ο Λουκάτς. Ο Ιφκοβίτς είχε σχέση με το άθλημα, εντάξει. Ναι. Είχε, ήταν Ιουγκοσλάβος κανονικός. Ο άλλος ήταν ημιτασιόν Ιουγκοσλάβος. Μας το φόρτωσε κανονικά και η ομάδα, ενώ είχε υλικό, κατάφερε έτσι και βγήκε τρίτος ο Πανιόνιος. Ποια χρονιά ήταν αυτό, ποια χρονιά ήτανε. Εντάξει τώρα... Όταν έφυγε ο Ιφκοβίτς. Ναι, αδιάβαστος. Και τον θυμήθηκα το όνομα Λουκάτς που έχω αρχίσει και... Δυστυχώς ξεχνάω και μια και αναφέρω ξεχνάω. Χθες πήραν τηλέφωνο στη μητέρα μου. Την κλασική τέτοια πατάτα. Η μάνα μου που λένε ότι η κόρη σας, ο γιος σας έχει πάει. Και εμένα με πήραν χθες. Ήμουνα στο σπίτι και με πήραν τηλέφωνο και άκουσα μια γυναικεία φωνή να κλαίει. Ταράχτηκα γιατί νόμιζα ότι με έπαιρνε τηλέφωνο η μάνα μου από το χωριό. Και... Εντάξει, ευτυχώς δεν ήταν. Και τώρα, μεγάλη γυναίκα που κολλάει, έχει άνοια, κολλάει σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ευτυχώς, δηλαδή, της πήρε με κάνα πεντάωρο για να καταλάβει με συνεχόμενα τηλεφωνήματα από την αδερφή μου για να καταλάβει ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Μετά το ξέχασε τελείως. Εντάξει, πάλι καλά. Τα καλά της άρρωστης. Ναι, ναι. Με συγκλονίζει λίγο αυτό, γιατί σου λέω χθες το βράδυ κατά τις 9 η ώρα χτύπησε το τηλέφωνο, άκουγα μια γυναικεία φωνή μέσα να κλαίει, να μου λέει χτύπησα, είμαι στην αστυνομία και τέτοια και πάνω στις ερωτήσεις μου ποιος χτύπησε, δεν μου απαντούσε, ας πούμε. Γιατί ακούγοντας στο πρώτο σοκ, όταν ακούς μια φωνή γυναική να κλαίει και μέσα σε λιγμούς, δεν μπορείς να ακρίνεις. Εγώ υπέθεσα ότι μπορεί να είναι η μητέρα μου. Και δεν μου έλεγε ποιος χτύπησε. Ξέρω εγώ, πατέρας μου, αδερφός μου. Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, αλλά ένα τέτοιο θα ήθελα να το σιδερώ. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Όχι απλά μπορεί να προκαλέσει, πέρα από το ότι θέλουν αυτοί οι επιτίδιοι να αποσπάσουν. Ναι, πολλά. Γιατί άκουσα ότι η φωνή μου δεν ήταν κανένας ηλικιωμένου, οπότε το κλείσε το τηλέφωνο. Μπορεί να προκαλέσουν πολύ περίεργα αυτό που είπε. Μπορεί άλλο να πάθει σοκ εκείνη τη στιγμή, να πάθει μια ανακοπή. Κατά με απόκρυψη. Καλά, ναι, εννοείται. Να προσέχουν πιο λυκαιμένοι. Έγινε. Χαιρετούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση δυστυχώς τέτοια άσχημα συμβάντα να σας πάρουν τηλέφωνο από την αστυνομία. Θα το μάθετε με άλλον τρόπο δυστυχώς. Αν κάτι άσχημο συμβεί από τον ίδιο τον παθόντα ή μέσω. Δεν θα σε πάρουν ότι είμαι στην αστυνομία και έχω χτυπήσει. Μαμά, μπαμπά, γιατί κάπως έτσι λένε γιαγιά, παππού. Σε ανθρώπους όταν ακούνε έτσι ηλικιωμένους και μπορούν να πέσουν θύμα πλάνης. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι συνέβη το ίδιο και σε μένα. Καλημέρα στη Γραμμούλα και στο φίλο μας. Καλημέρα. Τα προγνωστικά, Μπάμπη, μην με κλείσεις. Δεν σε κλείνω. Λοιπόν, άκου τώρα, μοιράζει λεφτά η εκπομπή. Δύο τετράδες τις δίνω από τώρα. Γιατί τις δίνεις από τώρα? Δίνω μία τετράδα, τετράδα για πολλά λεφτά να τα ακούσει ο Πάφη. Θα τα ξεχάσουμε, ναι. Και μία τετράδα για λιγότερα λεφτά. Λοιπόν, Ολυμπιακός Τότεναμ. Η τετράδα με τα πολλά λεφτά το δίνω άσο. Την τετράδα με τα λίγα λεφτά το δίνω διπλό. Μπριτ Γαλατά, Χ. Και στις δύο τετράδες. Μάλιστα. Σαχτάρ, Manchester City. Δεν γράφω τίποτα, πες την άλλη. Βαριέμαι, την άλλη εβδομάδα είναι, μωρέ. Ελευθερή από τώρα. Σαχτάρ, άκου τώρα, άκου. Άντε, πες τα. Manchester City, Μπάμπι, άκου. Ναι. Δίνω προγνωστικά. Χ. Στα πολλά λεφτά, διπλό στα λίγα. Ατλέτικο Γιουβέντους, Χ. Και στα πολλά και στα λίγα. Ίντερ με Σλάβια, άσο. Άγιαξ με Λίλ, άσο. Ντόρτμουντ Μπαρτσελώνα, Χ στα πολλά, διπλό στα λίγα. Μάλιστα. Νάπολι Λίβερπουλ, άσο στα πολλά, Χ στα λίγα.
Και τελευταίο, για να κάνουμε εννέα παιχνίδια, θα πω εννέα παιχνίδια. Καλά, τι άλλο θα έλεγες, ναι. Εσπανιόλ Φερεσβάρος, χ διπλό διπλή ευκαιρία. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σας και με το καλό να τα πάρουμε. Εντάξει. Από τώρα, τώρα για την άλλη Τρίτη, άσε μας, δεν ξέρουμε αύριο τι θα μας ξημερώσει, τώρα για την άλλη Τρίτη θα παίζουμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε, καλημέρα. Γράφτε τα αυτά που πουλευτέρεις, γιατί το ψάρι, τώρα πήγα εγώ το κουγκλάρισα, όποιος τρώει τέτοιο ψάρι δίνει προγνωστικά, λέει, και τα βλέπει τον έμπρατο και τα λέει, γράφτε τα. Το ψάρι Παντελής. Ναι, μας τρελάνε. Άκου τώρα, υπάρχουν και άλλα ονόματα να πάρεις πλάκα. Είναι η λίγδα, είχαμε πει, λίτσα δεν έχει, αλλά έχει γλίτσα, γλίτσα και λίγδα. Λίτσα, ναι. Και είναι τσιπούρε. Υπάρχει λίτσα. Η λίγδα είναι και ξαδέρφη της τσιπούρας. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή υπάρχει σχετική παρεμφυντολογία όσον αφορά τους coach του μπάσκετ και επειδή θα μου επιτραπεί λίγο να πάρω τον λόγο. Ναι. Μάλιστα, ο Λάζαρο Λέσιτς πρώτον είναι ο trademark του Ταβρενιάρη. Δηλαδή γι' αυτό να υπόθηκε πρώτη φορά λόγω εμφάνισης με την κυλίτσα του, είχε αχοντιλίκη. Μ' αρέσει που Έλληνες φιλάθλοι, όπως εμένα, όπως και άλλοι, ας πούμε, με μπάκες, με σκεμπέδες, αγύμναστοι, τσιγάρο και καφενείο, χαρακτηρίζουν άλλους, ας πούμε, μειωτικά ως χοντρούς και ταβερνιάριδες. Άμα βγει το όνομα, ρε παιδί μου, δεν το έβγαλες εσύ, εσύ τώρα παράγεις, υποτίθεται εσύ και εγώ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει πολύ πλάκα, ας πούμε. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει. Τι κάνεις, είπα την κακοήθεια της φυλής, τα είπαμε νωρίτερα. Ναι. Πάντα θέλουμε να βγάλουμε το μάτι του αλουνού. Δεν βλέπουμε εμείς που είμαστε μονόφθαλμοι. Λοιπόν, ήταν και μάλιστα. Είναι απίστευτος, δηλαδή είναι τόσο φιλικός και τόσο ατακαδόρος. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Πριν στα γενέθλια του πήγαν δύο χρόνια, είχε ανεβάσει φωτογραφία. Ρε παιδιά, δεν έλειπε κανένας. Σούμε τον Τζίμκο με τη Σερφανόλη, η παλιά Γιούγκη, να πούμε. Εντάξει, κάτι λέει αυτό. Δηλαδή τον επισκέφτηκαν και έβγαλε ο τύπος, έψινε και τέτοιο, σκοπιανός είναι. Τότε που ήταν να ψάχναν, δεν ξέρω πριν πόσα χρόνια, ο Τζούνιορ ήταν ακόμα στις ακαδημίες στον Άρη, μιλάμε πριν 12-13 χρόνια. Ψάχναμε τέτοιο προπονητή και αυτά δεν μπορούσαν να βρουν για αυτά τα γνωστά. Και έλεγε, ρε παιδιά, εδώ είμαι εγώ, λέει, δεν είμαι απαιτητικός. Το μόνο που θέλω να με βοηθάτε, έβγαζε τέτοια από διάφορες βιοτεχνίες, έβγαζε τζιν τέτοια νόμιμα φυσικά, εντάξει. Τζιν. Στη Ιουγκοσλαβία, τότε που φεύγανε βαγόνια. Μάλιστα. Ωραία. Και ο άνθρωπος εμπορευότανε. Μάλιστα, καλά. Ωραία, ωραία. Και κάτι άλλο, είπαμε, η παρεμφυντολογία συνεχίζεται. Έχω να προτείνω κι εγώ. Έχω να προτείνω τον Σαν Κότα. Μιλάμε τώρα για coach που περάσαν από το κρατικό. Τον Σαμ Κότα και τον Γκομενέζ. Τον περιβόη τον Γκομενέζ, τον Γάλλο. Μάλιστα. Ο οποίος αμέσως ονομάστηκε σε Γκομενέζ. Έγινε. Ο Σάκοτα, ο οποίος ήταν Σαμ Κότα και τίποτα παραπάνω. Έγινε, συγχαίρετουμε. Τσαου, τσαου. Ο Σάκοτα, ο οποίος πήρε Ευρωπαϊκό, ήταν ο πρώτος που έφερε εκτός έδρας Ευρωπαϊκό, γιατί το πρώτο Ευρωπαϊκό το πήρε το 68 η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ το 1991 στην Γενέβη, κατέκτησε το Ευρωπαϊκό κύπελο της καλαθόσφαιρας τότε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα στην άλλη Γραμμούλα. Και εδώ 0 και είμαστε πλέον καινοί, οπότε καλείτε στο 231-0-287 και 3 οκτάρια στοιχηματά και θα δώσουμε για δόλες πρόβλεψη, Χριστίνα μου. Για το ποιος. Όχι, δεν είναι για παιχνίδι, γιατί είπαμε, αναφερθήκαμε ότι υπάρχει μια σχετική, έτσι, η κούρσα διαδοχής στον πάγκο της Εθνικής Ομάδος. Γιώργος Μπαρτζόκας το 2.70 παίζεται απόδοση ως ισχυρό φαρμονή. Είναι πιθανός προπονητή. Για να πάρει. Δημήτρης Ιτούδης της ΤΣΕΣΕΚΑ στο 3.50. Γιάννης Φερόπουλος στο 5 της Μακάμπι Τελαβίβ, 5 απόδοση. Και από εκεί πέρα, λέει, υπάρχουν ένα στοίχημα στο 7 για την επιστροφή του Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο της Εθνικής. Στο 8 ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος είναι ο έκλεκτος του φίλου μας του Κώστα που μας στέλνει το μηνυματάκι του. Ο Ρικ Πιτίνο μέχρι πρότινος τεχνικός του Παναθηναϊκού στο 8, όπου το άρθρο λέει ότι θα ήθελα να ξαναζήσει την ελληνική εμπειρία κάπως έτσι. Τότε γιατί δεν έμεινε στον Παναθηναϊκό, ναι. Μα πέρασε καλά, ρε παιδί μου, μια χαρά ο άνθρωπος. Αλλά ναι, μου κάνει εντύπωση γιατί να μην παραμείνει εδώ. Και υπάρχουν και άλλα ονόματα. Ο Ηλίας Ζούρος στο 9, ο Δημήτρης Πρίφτης στο 7, ο Γιώργος Λιμιάτης στο 51, απόδοση 51, Σούριλης Μαρκόπουλος απόδοση 51, Ηλίας Παπαθεοδόρου απόδοση 12, Αργύρης Πεδουλάκης απόδοση 13, ο Ντέιβιντ Πλάτ απόδοση 41 του Ολυμπιακού και ο Πίνι Γκέρσον με απόδοση 51. Οι πιθανοί υποψήφοι, μπορεί κάποιος έτσι, ας πούμε, να ρίξει μια
μια ψηλή για να δει ποιος θα έρθει. Πάντα στην έκπληξη, γιατί με την υπάρχουσα ΕΟΚ δεν νομίζω να υπάρχει κανένα από τα ισχυρά ονόματα από εδώ προπονητών που διαπρέπουν στον εξωτερικό. Ποιος λες από όλους αυτούς, του ρίξε εσύ τώρα? Δεν ξέρω και κανένα. Σιγά, εντάξει. Ναι. Ποιο σου άρεσε? Ο Ρίκη Πιτίνο, θες αυτόν τον πικυρίκι? Ναι, Ρίκη Πιτίνο. Εντάξει. Σα αρέσει το όνομα, τελείωσε αυτό. Ωραία. Τελειώσαμε. Μαζί σου με τον πικυρίκι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική σταυρούλα. Καλημέρα. Τι λέει? Αλλιώ θα τον φευγάω. Τι έγινε, έτσι. Τώρα που λέτε για τον μπάσκετ, εγώ σαν μπασκετικός που δεν είμαι, αλλά... Ναι, μπορώ να πω. Γιατί που, που δεν είναι ποδοσφαιρική, το παίζει ποδοσφαιρική. Κάθε το παίξει και εγώ μπασκετικός. Πάντα ο Μπράντοβιτς, που για μένα είναι, ας πούμε, και βάσει τίτλου από τους καλύτερους προπονητές, πάντα είχε και στον Παναθηναϊκό ένα παίχτη που μπορεί να μην ήταν παιχταράς, αλλά μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι. Ναι. Να κάνει, ας πούμε. Πάντα να τρέπει. Πώς ήταν, π.χ. πέσει ένα γκαλούδι, ένα τέτοιο πράγμα. Που μπορεί να μην ήταν ηγέτης, αλλά ανάβαινε μέσα. Ευγάζει άσο. Δεν είχε έναν τέτοιο. Άσο από το μανίκι, ναι. Ε? Δεν είχε έναν τέτοιο να μπει, να βαράει τρίποτα να κάνει. Είχε το ο Θανάσης έδειξε ότι μπορεί να αλλάξει την ροή και χθες. Για ψύχωση και την ομάδα. Δεν είχε και την εμπειρία. Δηλαδή ο Βασιλιάδης δεν μπορούσε να έρθει εκεί. Δεν είχαμε σουτέρ, κατάλαβες. Ο Βασιλιάδης όπως είπε. Πού το θυμηθήκατε το Βασιλιάδη? Πού παίζει ο Βασιλιάδης τώρα και πόσο χρόνο είναι? Στην Ισπανία δεν παίζει κάπου. Κάπου εκεί ήταν. Ναι, εντάξει μωρέ τώρα. Αυτός ο, πώς το λένε τον άλλον που είπε στην ΑΕΚ που είναι. Ο Σάκοτα. Ο Σάκοτα. Δηλαδή κάτι τέτοιο τρελούς έτσι να παίζουν, να ξεσηκώσουν λίγο την ομάδα να κάνουν. Όχι τόσο άμυνα κι αυτά, αλλά να, το σούτ αυτά, τίποτε. Να μπουν με κρύο, να μπουν με κρύο αίμα και να... Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Πώς πήγε, πώς είχαμε εμείς τα τελευταία δύο χρόνια που ήταν στον Άρη και πήγε μετά στο... ήρθε σε εμάς. Πώς θα λένε, μόνο τρίποτα που βαράει. Ο Αγγελίδης. Όχι ρε, τώρα. Ο Λιαδέλης, ο Αθηναίου. Όχι ρε τώρα ρε, πρόπερση που κερδίσε ο Πάκ με τρίποτα που μπήκε μέσα, βάλε δύο τρίποτα μέσα στο παλατάκι και κερδίσαμε τον Άρη. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Στην Ομπραντάριο παίζει ο Άουντε. Λοιπόν, ο Μπραντόριο, ο Ζάρας, να εδώ μας συμπληρώνουν, Ζάρας. Ο Ζάρας, άνα μπράβο, ο Ζάρας, ναι. Το έχει μάρκα, ναι. Κάναμε μετά το λογοπαίριο μετά. Πολύ δύσκολο να το σκεφτείς, ναι. Ο Ζάρας. Άρα τι ακουρατάρες έχουμε. Έτσι, δεν πέφτει τίποτα κάτω. Όλοι διακοπές είναι, φίλε. Τι εννοείς, πού είδες? Βλέπεις εκεί όλοι να δουν Λευτέρης τέτοια. Μέχρι και ο Μούντρια λέει φεύγω φάσο, λέει. Πήρε τηλέφωνο, λέει φεύγω φάσο. Εντάξει, γιατί να μην κάνουν διακοπές? Η εκπομπή είναι εκπομπή ανάπτυξης. Εκπομπή είναι εκπομπή καλοζωίας. Δηλαδή δεν είναι κοροϊδό. Ο Παφούλιας είδες πως τον τιμώρησε ο λαός της Κρήτης. Τι είχε γίνει και τον είχε ρίξει ποινή. Μπαμ. Δύο μήνες εκτός εκπομπής. Έτσι. Δεν θυμάσαι τι είχε πει τώρα. Αν είναι σωστά, είχε πει. Είχε πει μετά... Κάτι για τους κριτικούς είχε πει, του είχε ξεφύγει μια χαζομάρα. Ναι, τον Εργοτέλη και την Κρήτη όλη. Ναι, ναι. Τι είπε? Είχε σε Ηράκλειο τώρα, την πλήρωσε καλά. Είδε σαν να μας ακούνε. Έτσι. Υπάρχει θεία δίκηση αυτή τη ζωή. Υπάρχει κάρμα. Πήρε το μάθημά του. Έτσι. Θα επιστρέψει εδώ, άρον, να πάρει φόρμες από τη Λάκη. Δεν μπορεί να γυρίσει, είπε. Αν επιστρέψει, θα φάει δύο μήνες στο Άγιο Όρος για τιμωρία. Όχι, θα έρθει σε μια λαϊκή εδώ δικιά μας τίμη, λαϊκή Σταυρούπολη, Λιούπολη, Πολύχνη, να πάρει εκεί τα πραγματάκια του, τα ωραία. Ναι, ναι. Τι λένε κριτική φιλοξενία και τέτοια, τι είναι αυτά και με στους Μακεδόνες. Αυτός δεν είναι Μακεδόνας. Δεν είναι Μακεδόνας τώρα, αυτός είναι χαμουτζής. Μα το είπα. Μα έλεγε ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη, θα περνούσε ζωή και κότα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο. Για να δούμε γραμμούλα, καλημέρα. Ο Βασιλιάδης ήταν εδώ το καλοκαίρι. Ο Τζούνιορ έκανε κάτι ατομικές σε ειδικό γυμναστήριο που είναι για μπάσκετ. Και τόσα χρόνια με ατομική δεν πήγα πουθενά, παιδιά, προπονήσεις. Τοπικές βελτιώσεις. Και ήταν και ο Βασιλιάδης. Συζητήσαμε, το ρώτησα, μου είπε για Μπραντόριο, δεν ήξερα. Απλά είχα ακούσει, όχι, το είχα διαβάσει και βγήκε πρώτο σκόρ. Μου φαίνεται Α2 η Μπραντόριο. Λέω ότι για του χρόνου, γιατί τον πήρανε τα χρόνια. Όχι, λέει, έχω συμβόλαιο, λέει, θα καθίσω. Λέω μετά. Μου λέει, με πρότειναν από τώρα, λέει, να τελειώνοντας, λέει, την καριέρα, να καθίσω εκεί στο προπονητικό team για προπονητή σουτ. Ήταν πάνω από 40% στα τρίποντα. Στη Γαλλική, στην Κομποστέλα, Σαντιάγκο του Κομποστέλα, είναι ο Μπραντόριο.
Για να μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε και προς τον Ατλαντικό, κοντά στον Ατλαντικό, για όσους θέλουν να πάνε να κάνουν πανέκκληση. Επειδή φέτος είπαμε το μεγάλο πρόβλημα, εκτός που ήταν στον Άσο, ναι. Χρειαζόταν και ο Τζάμπα το παιδί που τραυματίστηκε, γιατί ο Καλάθης την είδε σε επίσημο τρουνά να φανεί, γιατί το μυαλό του είναι στο NBA. Ναι, αλλά χθες έκανε μαγική εμφάνιση. Ναι, τι να το κάνεις, 1 στα 7. Εντάξει. Μαγική. Πήρε την ομάδα χθες πάνω του, εκεί που κανείς δεν. Μα είναι ο Άσος, ρε φίλε. Το Α και το Μ σε μια ομάδα είναι ο Άσος. Έχεις τρεις ψηλούς καλούς, δηλαδή και ο Μπουρούσης που είναι βαρύς ψηλός και ο Παπαγιάννης έχουν κινήσεις. Το ξέρουν τον μπάσκετ. Αν είναι θέμα του Άσου, αν θα του δώσει την μπάλα εκεί που πρέπει μέσα στο ζωγραφιστό. Τέλος πάντων. Δεν την έδινε. Ο τύπος στις 7 κατεβασιές. Τις 5 τις τέλειωνε μόνος του και τις 2 τις έδινε. Ενώ ο Σλούκας όταν έπαιζε άσος στις 7, τις 5 τις έδινε και τις 2 τελείωνε. Κλείσε να, να πάμε και σε μια τελευταία για να το... Και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Αν θέλει κάποιος να παίξει, αν θέλει κάποιος να παίξει λίγο κόντρα, όχι λόγω Τσατίλας, λίγο κόντρα στους Τσέχους, γιατί δεν γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει. Όχι, δεν περνάνε οι Τσέχοι. Τι να περάσουν τώρα, θα τρελαθούν. Όχι, όχι. Τι? Αν βρει κάποιο ειδικό στοίχημα, δεν γίνεται να έχεις 18 στις 18 βολές και έχασαν μία μόνο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Δεν ξαναγίνει αυτό. Μάλιστα. 18 στις 19 να πούμε. Και όλο με τρίποντα. Δεν μπορεί να πας πιο πέρα με. Έγινε. Τσαο, τσαο. Για να δούμε τελευταία γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. 1-0-1 δίνει. Τους Γάλλους που παίζουν με τους Τσέχους, οπότε δεν ασχολούμαστε. Πήρα να χαιρετήσω τη Χριστίνα. Δεν αναγνωρίστηκε η προσπάθειά σου, δεν προτείνανε να μείνεις Χριστίνα, δεν σου δώσανε τα χρήματα που έπρεπε. Για να γίνω προπονήτρια. Όχι, για να μείνεις στην εκπομπή. Για να γίνεις προπονήτρια, εγώ θα προτείνω, μια και ανέφερες προπονήτρια, προπονήτρια για την Εθνική, ή τη Μαρινέλα ή την Παπίου, που έχουν και μεγάλη πείρα. Μάλιστα. Θα τα καταφέραν και να, επειδή μίλησα και με τον Μπάφη, ό,τι είπε ο Φούρναρη, τον οποίο τον αποκάλεσε, κάτι να δεις πως, Μίτσος Βατόλακος, πως λέμε Στέφανος Χίος, είναι ψέματα. Και εσύ μιλάς με τον Μπάφη εκτός αέρα, τι γίνεται? Εγώ, ναι, νοητικά μιλάω. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, να δώσω το τηλεφωνό μου. Εντάξει, έγινε. Εσύ θα χάσεις. Τσάω, τσάω, τσάω. Πιάσαμε την πάρα και δεν είπαμε και τα σοβαρά. Μας το είπαν και χθες. Girls next on Mandel. Τώρα στο ένα λεπτό που έμεινε. Τίποτα, δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Την επόμενη φορά. Την επόμενη Δευτέρα νέο επεισόδιο. Άρα την Τρίτη το πρωί θα τα πούμε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε, γιατί είναι το αυτό που μας απασχόλησε. Οι αθλητικοί Girls next on Mandel βλέπουν. Σε παρακαλώ, πέρυσι είχαμε ποδοσφαιρίστρια. Και φέτος κάτι θα έχουμε. Την κοπέλα από τη Λαϊκή. Και περιμένουμε τις οντισιών εδώ στην Θεσσαλονίκη. Να δούμε και καμιά γνωστή. Καλημέρα και στην τελευταία γραμμούλα. Ένα λεπτάκι. Καλημέρα. 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 Ποιο next top model, παιδιά? Τώρα πάμε για τον Μπάμπης Μπατμανίδης Academy. Μπορώ να ξεκινήσω με κάτι πολύ ελαφρύ, όπως το Λευτέρη, 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 τη φόρμα πήρες από ψάθινο πανέρι. Καλημέρα. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Μπάμπης Μπατμανίδης Academy, BBA. Λοιπόν, εδώ στα πρωινά. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Ευχαριστούμε την Χριστίνα μας που μας συνόδευσε αυτή την εβδομαδούλα. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα λέμε από το κράτος των Αθηνών τώρα. Από το κράτος των Αθηνών, Παρασκευές στα προγνωστικά της παρέας. Βεβαίως. Τρίτες για να συζητάμε το δευτεριάτικο Next Top Model. Και σύντομα ξανά εδώ. Έτσι, έχεις πάρει το κολλάι. Αποχαιρετούμε. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωστή τον Τζατζαρό. Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Φιλιά, τσαο.